Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Δεν υπάρχει μπάλα πλέον, υπάρχουν μόνο φιλικά. Σε ένα από αυτά ο ΠΑΟΚ έφαγε τα ντόρτια σήμερα. Όταν κέρδισε 14-0 γράφανε σύμφωνα ο ΠΑΟΚ, μεγάλος ο ΠΑΟΚ, τρομερός ο ΠΑΟΚ, βολίδα ο ΠΑΟΚ, μποξέρο ο ΠΑΟΚ, πυγμάχος ο ΠΑΟΚ. Θα άλλαξε τα πετρέλαια των αντιπάλων ο ΠΑΟΚ εκεί που έχασε 2-0 ο Παναθηναϊκός ο ΠΑΟΚ. Τώρα σήμερα λένε δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα, λέει, από αυτό το μάτς. Είναι φιλικά τα παιχνίδια. Άμα κερδίζει ο ΠΑΟΚ είναι φιλικά τα παιχνίδια τα οποία έχουν νόημα. Άμα χάσει ο ΠΑΟΚ τα παιχνίδια δεν έχουν κανένα νόημα γιατί είναι φιλικά προετοιμασίες. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα. Όπως θες τα βλέπεις τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Τα φιλικά είναι πολύ όμορφα γιατί ο καθένας τα βλέπει με το δικό του πρίσμα. Ναι, όπως θέλει τα χαιρόμαστε. Ναι. Όπως γράφει την ιστορία, όπως θέλει ο καθένας. Χαιρόμαστε γιατί έχουν πολλά γκολ. Εντάξει, χαλαρώνουμε. Ναι. Του άλλου δεν έχουν και κανένα. 7 συν. Το 7 στο... συν. Στο στοίχημα παίζονται αυτά ούτω ή άλλω. Παίζονται αυτά. Πώς δεν παίζονται, εννοείται. Ήταν στο στοίχημα αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν στο επίσημο κουπόνι το Πάπα, αλλά δεν είναι ειδικά. Παίζεται. Ναι. Παίζεται. 7 συν. Ένα αυτό είναι. Ομορφιές. Ο Τζιόλης αμυντικό χαφ. Σεντερμπάκο, Κρέσπος με τον αυτό και τα λοιπά. Ωραία. Εντάξει, δοκιμές κάνει η ομάδα. Ναι. Περιμένουμε 15 του μηνός να έρθει κλήρωση, να δούμε τι θα αντιθεί εδώ στην Τούμπα. Εντάξει. Εμείς που είμαστε αγνοί ποδοσφαιρόφιλοι θέλουμε μια καλή ομάδα. Θέλουμε μια καλή ομάδα. Να δούμε να παρακολουθήσουμε κάτι αξιόλογο. Να δούμε κάτι αξιόλογο. Βέβαια, δεν είναι και πολύ κρίσιμο για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Πρέπει να έχει το ελάχιστο δηλαδή που είναι όμιλο του Europa League. Τώρα, αν έρθει και το όνειρο, η συμμετοχή στο Champions League, τόσο το καλύτερο. Ένα μπορεί, αν έρθει το όνειρο, ήρθε. Αν δεν έρθει το όνειρο, δεν θα γίνει και κανένα καυγά. Δεν γίνει φασαρία. Δεν είναι κάτι το οποίο το απαιτεί νομίζω και ο κόσμο του ΠΑΟΚ, τη συμμετοχή στο όμιλο του Champions League. Ο κόσμο του ΠΑΟΚ δεν απαιτεί πρωτάθλημα. Νομίζω δεν απαιτεί να μπει η ομάδα στο Champions League. Δεν απαιτεί να παίζει μεγάλη μπάλα. Έχει διδαχτεί από γενικά ο κόσμος το του μεγάλο Σάντο, τον αγάπησε τελικά. Βεβαίω. Ο κόσμο του ΠΑΟΚ απαιτεί να μην πάει ο ΠΑΟΚ δεύτερο στην πόλη. Εκεί υπάρχει θέμα. Υπάρχει ο Μερτά. Άμα πάει δεύτερο στην πόλη ο ΠΑΟΚ, θα γίνονται κοτρονίδια, θα πέφτουν, μπουνίδια θα πέφτουν. Λογικό το θεωρώ. Να σου πω κάτι. Καλά είναι, γιατί να απαιτήσει. Πρώτο στην πόλη. Τώρα του δίνεται βέβαια η ευκαιρία με τις μεταγραφές που κάνει ο Ολυμπιακός, μάλλον με τις μεταγραφές που δεν κάνει ο Ολυμπιακός, να κάνει κάτι παραπάνω. Φαντάζομαι ότι σήμερα. Πώς το βλέπεις αυτό δηλαδή. Παρόλο που ήταν Ολυμπιακός. Πάλι 3 έφυγε ο Ολυμπιακός. 3-2 κέρδισε. Ναι, έφυγε. Βέστερλο. Βέστερλοτ. Αλλά τώρα. Κλάιμαϊν. Βέστερλοτ. Στην κρατική τηλεόραση το φιλικό του Ολυμπιακού. Στην κρατική τηλεόραση το φιλικό του Ολυμπιακού και όλα να γλύφουν και σε άλλα μάλια. Εντάξει τώρα. Μεγάλο σε νεκρή περίοδο. Ναι. Οι Ολυμπιακοί αγώνε είναι 6 Αυγούστου που είναι ένα σημαντικό αθλητικό γεγονό. Γιατρέ, πόσα λεφτά να μα δίναν το μήνα για να κάνουμε στον Ολυμπιακό Αβάντα να πούμε στην Έριντ. Δεν ξέρω. Δεν με πόσα λεφτά. Μας λέγανε, παιδί μου, ναι, πείτε τι καλός που είναι ο Ολυμπιακός και τι μεγάλη ομάδα φτιάχνει. Και εντάξει, ο καθένας έχει το κασέ του. Δεν είναι ρε φίλε όμως. Δεν με πειράζει εμένα. Ναι, δεν... Τίμια λεφτά τα θεωρώ. Τίμια λεφτά. Τίμια. Κάθεσαι και λες, εντάξει, ένας δημοσιογράφος είσαι και μια καλή κουβέντα να πεις. Ναι. Δεν έγινε κάτι. Κοστίζει. Κοστίζει λίγο, εντάξει, κοστίζει. Καλή κουβέντα. Κοστίζει. Εμείς την Παρασκευή με τον Κόκκινο, τον Πλιάκο, τον Ραγκάτσι και τον Κουλιανό θα πάμε να συμφάγουμε οι πέντε. Θα κάνει σύσφυξη σχέσεων κτλ. Οι παλιοί Μητροπολίτες. Οι παλιοί Μητροπολίτες μου λέει ο Κόκκινος πώς θα μας βγει. Λέει το μαλλί, λέω δεν ξέρω. Ο Κόκκινος είναι ψαροταβέρνα. Είναι 10, 20, 30 ευρώ τον καθένα, θα μας βγει κάτι. Ο Κόκκινος που έχει πρακτικό μαγειό, λέει δεν γίνεται να την πάρουμε κούτρα, λέει το φαΐ να κάνουμε καμιά διαφήμιση κτλ. Δηλαδή πώς λέω να την κάνουμε, πρέπει να πληρώσουμε αυτά. Άντε ρε γύφτο του λέω που κάνει τον άπλα. Θα πληρώσει λέω μια φορά. Και θα πάμε να πληρώσουμε να πούμε. Κατάλαβες. Εντάξει. Το μυαλό του εκεί να κάνει ανταποδοση αυτή, να μην ξοδέψει να πούμε. Παντού ανταποδοτικότητα. Ναι. Να τον πάρουμε στο Ηρακλή. Ποιο? Το Γρηγόρη. Το Κόκκινο. Σε τι? Για οικονομικό διευθυντή της ομάδας. Της ομάδας. Να εξηγιάνει την ομάδα γρήγορα. Τι να εξηγιάνει. Τι να εξηγιάνει. Το πράγμα δεν εξηγαίνεται. Ο Ηρακλής πιστεύει ότι δεν εξηγαίνεται καθόλου. Δεν εξηγαίνεται καθόλου ο Ηρακλής. Οι αιτίες. Τώρα θα πάρει λέει τρίτο αφημία. Εσύ μου το πες. Εντάξει, είναι μια φιλολογικά χαρά αυτό, ακούστηκε, αλλά. Η ποια ομάδα, πού. Ξέρω εγώ που ψάχνουν ειλικρινά. Τι ψάχνουν. Είναι, λέει αυτό, μια λύση. Ακούστηκε στην πρώτη, από τους 400 περίπου που υπήρχαν. Ποιους 300? 400-300. Α, τους οπαδούς. Λίγοι ήταν. Δεν θα τους πειράξει, δηλαδή. Γιατί οι Αργιανοί λένε, εμείς ομάδα τραβεστή, δεν γυρνόμαστε. Να σου πω. Ναι. Δεν. Εμένα προσωπικά, να σου πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή. Τι. Εντάξει, δεν έχω γνώση το πού ακριβώς είναι τα οικονομικά της νέας ομάδας. Τον Πασερέκο, μπορεί να τον πάρουν. Καλά, εντάξει. Καθαρός. Καθαρός. Καθαρές ομάδες υπάρχουν μόνο στη Γάμα Εθνική. Γάμα Εθνική. Που δεν έχουν κάνει ακόμα ΠΑΕ. Που δεν έχουν κάνει ακόμα ΠΑΕ. Ναι. Τις παίρνεις, το ξεκάθαρα είσαι πέντε. Ξανά νέο. Κλέβεις εκεί, ξαναχρεώνεις. Κλέβεις εκεί, ξαναχρεώνεις.
Αυτό πάντως είναι πολύ περίεργο. Μια ομάδα η οποία. Δεν είναι... πρέπει ο Τσίπρας να τα κάνει αυτά έτσι λίγο πιο για τους. Για τα... Σαν αριστερός για... που είναι, να πούμε, να κοιτάξει λίγο την εργατιά, ρε παιδί μου. Είναι ενοχλητικό αυτό που γίνεται. Είναι καπιταλιστικό δηλαδή. Όχι. Ο Τσίπρας που είχε και μουσι και ήταν και στις, στα σχολεία και στα 15 μελή ήταν και έκανε και. Δεν ξέρω πόσο. Ναι, δεν θα έπρεπε να κοιτάξει. Πόσο δυνατή είναι αυτή η παρέμβαση. Ψωμί που φώναζε παιδεία, ελευθερία. Κοίταξε. Πρακτικά οι πολιτικές εξουσίες επειδή έχουν ημερομηνία λήξης λένε μεγάλα λόγια αλλά δεν κάνουν μεγάλες πράξεις. Ναι, αλλά οφείλει όμως να. Να την ιδεολογία σου να την περάσει στην πράξη. Να την υπηρετήσει. Ναι. Να δώσεις ένα τελικά κανείς δεν υπηρετεί. Ένα δείγμα γραφής. Κανείς δεν υπηρετεί τη φιλοσοφία του όταν πιάσει τον καπιταλισμό από απ το γιακά. Αυτό κατάλαβα εγώ. Δηλαδή είσαι, ας πούμε, είσαι πιστός και λες ου κλέφτες, ξέρω εγώ, κλέψεις κτλ. Παίρνεις ένα μεγάλο πόστο κτλ. Και λες ας κλέψεις και λίγο. Δεν πειράζει. Μετά κλέβεις πολύ. Μετά σου δίνει η θρησκεία τη δυνατότητα να πας να εξομολογηθείς όπως ο Πάσαρης, να σκοτώσεις δηλαδή καμιά τριανταριά. Δηλαδή αυτό είναι αδικία. Δηλαδή, εγώ ας πούμε θα πάω στην κόλαση που δεν έφαγα κανέναν ακόμα λάχανο. Και δεν προλαβαίνω να μετανοήσω για τις αμαρτίες που έκανα. Να πάω στην κόλαση εγώ. Και ο Πάσαρης που έφαγε 30 άτομα λάχανο, να πούμε και τα λοιπά, να δηλώσει στα 80 του μια μετάνοια και να τον πάρει ο καλός Θεούλης στον παράδεισο. Νομίζω ότι είναι λίγο. Δεν είναι τίμιο αυτό το πράγμα. Εντάξει τώρα. Άμα ήταν να φάω κι εγώ άλλους 30 και μόλις μου πούνε έχεις ξέρω γονγκίδια και τέτοια κτλ. Τραβήξω μια μετανόηση να μου κτλ. Να γίνω καλός άνθρωπος όταν πλησιάζω, ας πούμε, προς τον νεκροταφείο Θέρμης. Γιατί εμένα στη Θέρμη θα με πάνε. Σε ένα που θα σε πάνε, γιατρέ. Πού ανήκεις. Εντάξει τώρα. Σε άλλα νεκροταφεία θα μας τάψουν. Πού θα είσαι. Αυτό είναι κάτι μια προσωπικό δηλαδή. Πώς θα κυδευτώ. Τι προσωπικό δηλαδή. Όταν θα φτάσει η ώρα θα πω ποια είναι η επιθυμία μου. Κατάλαβα. Θα σε κάψουν θες. Εντάξει, νομίζω ότι είναι το πιο φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία. Φιλική? Ναι. Πού θες να πετάξουν τις στάχτες του, γιατρέ? Στη θάλασσα, στο νερό. Σε ποιο νερό, αυτό το που βρωμάει εδώ. Όπου να είναι, δεν βρωμάει. Βρωμοκοπάει ο Θερμαϊκός που είχε πει αυτός ο. Όπως το λένε με το μπουστάκι ο δήμαρχος ότι. Όχι απαραίτητα, όχι στη Θεσσαλονίκη. Πού, για? Δεν θα το αποκαλύψω. Στη Βουρβουρού θα σε πάνε, πού? Σε νερό, στη θάλασσα. Εκεί που συχνάζεις, εκεί στην Καλκιδική, πώς το λένε. Εντάξει, δεν τα λέω αυτά. Τι? Εκεί. Ναι. Εκεί. Προτιμώ το να σε είναι κάπου. Μια επιθυμία μου εκεί πέρα. Ναι. Στη Βουλγαρία πρέπει να σε πάνε όμως. Αυτή η διαδικασία μελλοντικά μπορεί να αλλάξει, να γίνεται και στην Ελλάδα. Πόσα χρόνια σκέφτεσαι να ζήσεις? Αλλά 40 σκέφτεσαι να ζήσεις. Δεν μπορείς να κάνεις μια εκτίμηση. Ναι. Αυτό είναι. Λες ότι είσαι 40. Γεγονός. Πόσο, 40 είσαι τώρα? Εγώ άλλα 15 τα έχω στο νερό. Λοιπόν, για πες. Λες μέχρι τότε μπορεί να έχει. Τώρα ναι. Είμαστε, να πούμε την ηλικία μας, 37. Θέλω να 47, 57, 67, στα 77 που είναι. Μια καλή ηλικία θανάτου στα 77, αλλά 40 χρόνια μπορεί να έρθει. Εντάξει. Έχουμε χρόνο. Έχεις ακόμα λίγο χρόνο. Να αλλάξουν κάποια πράγματα. Βεβαίως. Άλλο, τι έχουμε να πούμε. Εντάξει, μπορούμε να παίξουμε και τη Μασαλιώτιδα, αν θέλει ο Γιάννης, μια που σήμερα είναι και επέτειος της Γαλλικής Επανάστασης. Η Σαβεριώτισσα. Τη Μασαλιώτιδα. Η Μασαλιώτιδα. Αν θέλει. Τι είναι αυτή, τι. Γαλλική Επανάσταση, τα λοιπά, σημαντικό γεγονός. Ναι. Έτσι να διευρύνουμε. Πότε έγινε η Γαλλική Επανάσταση? 1789. 1789. Ναι. Την κάνανε, ποιοι την κάνανε? Εντάξει. Αριστεροί. Θεωρητικά τότε εντάξει, προσπάθησαν να ρίξουν τη μοναρχία. Μπράβο, οι αριστεροί. Κάνανε καλά πράγματα. Ναι. Ναι. Όχι, τότε όχι. Δεν θέλει 21η Απριλίου. Επανάσταση, η μία επανάσταση και η άλλη. Είναι τα κίνητρα. Ναι. Ποια κίνητρα? Τα κίνητρα τότε των Γάλλων, οι οποίοι επαναστάτησαν. Τι κίνητρα είχαν? Να πάρουν την εξουσία αυτή. Να αλλάξουν, να φύγει. Τι πήραν την εξουσία? Να φύγει. Το κίνητρο είναι να πάρει την εξουσία, ρε κορόιδο. Όχι να φύγει η εξουσία. Το κίνητρο είναι να πάρει την εξουσία. Το κίνητρο δηλαδή να ανατρέψω μια κατάσταση σαν τη Δαμανάκη. Γιατί? Ψωμιπαιδί ελευθερία, λέει. Νομίζω είναι ένα ναι. Αριστερά, σούπερ τρία. Γαλλική επανάσταση, ναι. Όπως και να το κάνουμε. Ναι. Ιστορικά ένα γεγονός το οποίο στην ουσία χάραξε γραμμή και πορεία στη σύγχρονη Δυτική Ευρώπη. Τα μέσα μου τα τρία. Εντάξει. Ναι. Ναι. Πέρα, εντάξει. Ναι. Κάποιοι το θεωρούν ότι είναι ένα σημαντικό. Δύο. Το μεσαίο τι. Μέσαιο δεν είναι κοινό. Ο Λουκάνικο Φραγκφούρτη λες εσύ. Για τον κόκκινο, ο κόκκινο λέει ότι έχει ανακόντα. Έτσι έλεγε ο ίδιος. Όταν χτυπήκαμε όμως εκεί στο Μαμαδάτο ξενοδοχείο για να μας φωτογραφίσουν, το φιδάκι ο διαμαντής ήταν. Αυτός είναι, λέω, ρε, ο ανακόντας, λέω, που διαφημίζεις στις ακροάτριες και τις τηλεθεάτριες, ρε φιγουρατζή. Σήμερα τι με είπε, ρε Γιάννη. Τα λεφτά μου τα έβαγα στα ταξίδια. Ποια ταξίδια? Ναι, στα ταξίδια πια. Ταξίδια θέλει να πει. Στα ταξίδια. Ταξίδια. Έφαγα τα λεφτά μου στα ταξίδια. Ξίδια. Ξίδια. Στα ξίδια ήθελα να πει. Στα ξίδια, ταξίδια. Ταξίδια και τα ταξίδια. Λοιπόν, ναι. Η Γαλλική Επανάσταση, η αναφορά γίνεται μόνο και μόνο επειδή. Γιατί? Εντάξει, υπάρχει σημειολογία ότι είναι η χώρα που φιλοξένησε το Euro και μάλιστα ναι. Μία από τις δύο ομάδες του τελικού. Ναι. Από την οποία είχαμε και απαιτήσεις. Ναι. Και δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες η ομάδα της Γαλλίας.
αυτοκτόνησε και ένας φελός γιατί έβαλε όλα τα λεφτά του στην πρόκληση. Αυτό το άκουσα σήμερα. Αν είναι πραγματικό γεγονός, τι να κάνουμε. Εντάξει. Το να ρισκάρεις και να τζογάρεις στη ζωή δεν είναι καλό, είναι αρρώστια. Γιατί είναι αρρώστια? Άμα τι έπαιρνε. Από όσο έμαθα, δανείστηκε για να ποντάρει στη Γαλλία. Δανείστηκε από κάτι το κογλίφαρο. Εντάξει, τώρα αυτά τα πράγματα είναι άσχημα περιστατικά. Ούτως ή άλλως. Θα τον αυτοκτονούσαν. Οπότε η αγάπη για το εύκολο χρήμα. Δεν είναι καλό αυτό? Όχι. Γιατί όχι? Είναι μεγάλο πάθος. Το τζόγο. Ο τζόγος, ναι. Μεγάλο πάθος. Μεγάλο πάθος, ναι. Δεν μπορώ να το ελέγξω πολλές φορές. Ναι. Και καταστρέφει κόσμο. Όχι, πολύ. Το εύκολο χρήμα δεν είναι κακό. Να κάνεις μια συμφωνία, ας πούμε, και να πάρεις ένα deal χρημάτων. Είναι τζόγος, εντάξει. Ναι. Αυτή η μορφή κυνηγιού του εύκολου χρήματος έχει πολλά ρίσκα. Σήμερα πώς το μηνός έχουμε, λοιπόν, 13 Ιουλίου. Ξημερώνει 14. 14 Ιουλίου έγινε η Γαλλική Επανάσταση. Ναι, το 1789. Και τι γιορτάζουν συνήθως εδώ στην Ελλάδα, οι αριστεροί περίπου? Όχι. Καταρχήν το γαλλικό έθνος. Το γαλλικό έθνος. Είναι εθνική γιορτή. Είναι δηλαδή όπως γιορτάζουν το Πολυτεχνείο οι αριστεροί. Το γιορτάζουν οι Γάλλοι, ναι. Με μεγάλες και λαμπρές εκδηλώσεις. Μάλιστα. Οι Γάλλοι τι κατάφεραν? Κατάφεραν τα ίδια που κατάφεραν οι δικοί μας εδώ. Δηλαδή, εξυγχρόνισαν τον κράτος τους στην πραγματικότητα. Οι Γάλλοι. Ναι, ναι. Εξυγχρόνισαν τον κράτος τους. Εμείς εδώ το εξυγχρονίσαμε. Εντάξει. Είμαστε στη διαδικασία εξυγχρονισμού. Τώρα ακόμα. Ακόμα εξυγχρονιζόμαστε. Δεν το καταφέραμε. Το παλεύουμε, φιλότιμα. Ναι. Θα τα καταφέρουμε κάποια στιγμή κι εμείς. Μεταγραφές τι γίνεται, για πες. Πώς το βλέπεις τον ΠΑΟΚ? Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι. Πήρα ένα καλό παίκτη, έκλεισε την τρύπα δεξιά. Για ποιο μιλάμε, για τον Γκάνιας? Όχι, ο Γκάνιας είναι. Ο δεξιός, ο Μπάκ είναι καλός. Εμείς τον Ματός, το λέω Ματός. Ο Ματός. Το δούμε σε επίσημα παιχνίδια. Νομίζω ότι η καλύτερη μεταγραφή είναι αυτή. Έτσι φαίνεται, ας πούμε. Εντάξει, τώρα. Θα πιούμε ένα καφέ, τι θα γίνει. Δεν κρίνω παίκτες οι οποίοι δεν έχουν συμμετάσχει σε επίσημα παιχνίδια. Ναι, τα φιλικά δεν είναι κριτήριο. Πώς? Τα φιλικά δεν είναι κριτήριο. Δεν είναι κριτήριο τα φιλικά. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Σε καμία των περιπτώσεων. Άρα να μην κλαίνει πάλι. Τώρα φάγαν 4 σήμερα και πούνε. Μια προπόνηση είναι για μένα. Προπόνηση είναι, ναι. Αύριο είναι το σημαντικό ματς. Τι είναι αύριο? Των Ιωαννίνων. Έλα ρε, πιο μάτσο. Έχει Γιάννενα. Ιστορικό χαρακτήρα και για την ομάδα του. Όχι, μόνο για την Γιάννενα τώρα. Πλάκα. Είναι αντίπαλο του Ηρακλή. Εγώ κάτσα να το παρακολουθήσω. Τι είναι αντίπαλο? Αν συμμετάσχει ο Ηρακλή στη Super League, θέλω να πιστεύω ότι θα συμμετέχουμε. Είναι αντίπαλο για την παραμονή. Άρα πρέπει να το παρακολουθήσω. Να δω το ρόστερ του, να αξιολογήσω. Πεσμένο το ρόστερ του από πέρσι. Κοίταξε. Αποψηλώθηκε. Χάθηκαν σημαντικέ μονάδε. Ο Μανιά, ο Τσουκαλά, ο Ήλιτ. Λοιπόν, πάμε. Ήλιτ έξω. Μανιά έξω. 4-4-2. Οι δύο φύγανε. Τσουκαλάς έξω. Η Τσουκάλο έφυγε, πήγε στην. Πώς το λένε? Στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Το άλλο ρόστερ παρέμεινε. Το άλλο ρόστερ παρέμεινε. Έφυγε ο Βελίδης, ήρθε ο. Ο Περιστερίδης. Περιστερίδης μία. Η άλλη. Ο Στρούνα έφυγε. Έφυγε ο Στρούνα. Έφυγε και ο Στρούνα, ναι. Έφυγε ο Στρούνα. Και αυτός απώλεια, στο 3-5-2. Ο Στρούνα είναι απώλεια. Άρα 1, 2, 3, 4, 5 άτομα φύγανε. Ποιοι ήρθαν εκεί? Εντάξει, άγνωστοι. Τελείως άγνωστοι. Ήρθε μόνο ο Δόνης, ο γιος του Δόνη. Ο γιος του Δόνη. Από παίχτες γνωστούς. Από τον Παναθηναϊκό ή από την Γιουβέντους? Παναθηναϊκό, από τον Παναθηναϊκό. Αντιπαθητική μούρη. Λίγα πράγματα στα χαφ. Δεν τον βλέπω για. Θα κάτσω αύριο να παρακολουθήσω. Δηλαδή. Και στην σκέψη του Πετράκη. Μια τρίχα από τα φρύδια του πατέρα. Αν το 3-5-2. Έχει τώρα ο γιος του Δόνη με τον Δόνη. Η τριάδα στα Στόπερ έμεινε πίσω αναλύωτη. Μπέριος, Τζιμόπουλος και Μιχαήλ. Ο Μπέριος, ο Τζιμόπουλος και ο Μιχαήλ. Ο Λίλα που είναι η βασική δύναμη του Πας Γιάννενα παρέμεινε στην ομάδα. Ο Λίλα έμεινε. Ο Λίλα έμεινε. Ο Αλβανός. Έμεινε ο Φερφελής. Ο Φερφελής θα κάνει. Ο Φερφελής θα κάνει χρονιά φέτος. Μπορεί, ναι, είναι καλό ο κορμί. Ο Φερφελής φέτος θα κάνει χρονιά. Θα το δούμε. Νομίζω ότι θα κάνει πάνω από 10 γκολ στο πρωτάθλημα ο Φερφελής. Έτσι δούμε. Πιστεύω εγώ. Το Φερφελή το ξέρεις. Πολύ καλό τεφαρίκι είναι. Να το ξέρεις αυτό. Θα τον δούμε αύριο. Θα έχει τη θέση βασικού. Είναι ο Γιάκος. Είναι ο Γαρουφαλιάς που θα παίξει μάλλον βασικό στα χαφ. Ο Γαρουφαλιάς. Ναι, ναι. Ναι. Ένας που βαράει τα φάουλ. Ποιος είναι ένα που βαράει τα φάουλ? Ο Κοζορώνης. Ο Κοζορώνης. Το δούμε και αυτόν φέτος τον Κοζορώνη. Βλέπεις, έχουμε γνώση πάνω στα Γιάννα και στο ρόστερ τους. Βέβαια, τα πάντα ξέρουμε. Αξιόλογη ομάδα. Έτσι. Αξιόλογος προπονητής. 3-5-2, σταθερός. Θα παίξει ο Πετράκης 3-5-2. Ναι, ναι, ναι. Δεν το αλλάζει. Δεν αλλάζει. Αυτό λένε οι ειδήσεις, η δισογραφία. Με δεξί back half και αριστερό back half, ποιο να είναι, γιατί. Καρανίκα δεξί back half και αριστερά τον Ναδάλες. Klein Mind. Ταξίδι. Καρανίκα Klein Mind. Ταξίδι. Δεν είναι, έχει στοιχεία αυτό. Έχει παλέψει. Εντάξει. Πιστεύω πολύ για κόφτη μοιάζει. Για οχτάρο κόφτη. Εξτρέμ, έπαιζε στην Ελλάδα. Εξτρέμ είναι. Εξτρέμ, ναι. Ο Καρανίκα. Ραπτόπουλε, σήμερα γέλασα με την ψυχή μου. Αυτοί οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ δεν παίζονται. Όταν ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-0, ψιλοτσιρίζανε. Μετά το 3-1 πανηγυρίζαν και λέγανε πόπο τι ομαδά να χτίζει ο Ίβιτς. Όταν αρπάξαν 3 γκολ σε λιγότερο από 10 λεπτά, γυρίσαν το τροπάριο, λέγανε ότι αυτοί που παίζουν δεν θα είναι βασικοί και άλλε μπουρδε. Αιώνιοι πρωταθλητέ Αυγούστου. Βρε τον φουκαρά τον ΠΑΟΚ, όπω λέει και ο Νικόλα. Α, αυτά φιλε.
Το ένα φιλικό που το κερδίζεις είναι ακριβή συμπεράσματα για την ομάδα. Στο φιλικό πόσα που κάνεις... άτομα παίξαν σήμερα. Πώς? Πόσοι, 22 ποδοσφαιριστές. Τι να κάτσω να δω. Όλοι. Πλάκα κάνουμε τώρα. Δηλαδή, θα θα δω εγώ τώρα. Υπάρχει περίπτωση να γίνει αγώνα με 26 ποδοσφαιριστές να συμμετάσχουν. Έτσι. 14 είναι. Τέρμα δεν βλέπω να παίζει. Βαρύ ρόστερο πάκου. Πρέπει να αδειάσει. Ναι. Άρα πρέπει να δώσει κάπου δανεικού. Έτσι. Άρα ερχόμαστε σε κόντρα, σε ρήξη με τον κύριο Κοντονή και αυτό το οποίο ευαγγελίζεται. Ο ΠΑΟΚ, φίλε, είναι μικρογραφία του Ολυμπιακού. Εντάξει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει 20-25 δανεικού, ο ΠΑΟΚ θα έχει 8-9. Δεν το συμφέρει. Ούτε τον Ολυμπιακό, ούτε τον ΠΑΟΚ. Για μένα ποδοσφαιρικά. Ο Κοντονή, να πούμε. Δηλαδή ο Γιαννούλη πέρσι δεν ωφελήθηκε που πήγε στη Βέρεια δανεικό, δεν πήρε παιχνίδια. Ο Μουστακίδη πήγε περικό. Φυσικά. Τι αυτοί οι παίκτε θα κάνουν δηλαδή. Δεν αξιοποιεί τώρα ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Είναι ποδοσφαιρικό έγκλημα αυτό το οποίο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό συμφωνούν, έχουν κοινό μέτωπο και ποδοσφαιρικό έγκλημα είναι. Πολιτική και πάντοτε, ας πούμε, είχαν μια σχέση. Ισχύει παντού σε όλο τον κόσμο, δηλαδή, ο θεσμός των δανεικών. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Χαμηλώνει το κόστος των μεταγραφών, μπορεί και πιο φτωχές ομάδες να είναι κακό, δεν είναι σε καλούς ποιοτικούς παίχτες. Δεν είναι κακό. Εννοείται ότι είναι κακό. Ο ΠΑΟΚ να έχει ίδια άποψη με τον Ολυμπιακό, αφού έχουν κοινά συμφέροντα. Μήπως ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό δεν είχαν κοινά συμφέροντα και είχαν κοινή λογική. Ήταν εναντίον του Κοντονή όταν ήταν να μην παίξουν στην Ευρώπη. Και όλοι κάνανε πίσω εναντίον τα του. Τα λεφτά είναι λεφτά. Δε. Τα λεφτά είναι λεφτά. Λίγα, πολλά λεφτά είναι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει συμμάχους. Εντάξει, έχει συμμάχους και όταν ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα που συμμαχεί, είναι. Εντάξει, που είναι και εχθροί, υποτίθεται. Εντάξει, και εγώ δεν το βλέπω. Οι συνεργασίες ποτέ δεν χάλασαν. Οι ωφέλιμες συνεργασίες. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, θέλω να πάρει μικρόφωνο ο φίλος μας, ο οποίος να πούμε είναι Θεσσαλονικιός, έτσι. Για βάλε. Βέρος. Μίλα. Στο Στρόγγυλο. Καλησπέρα. Είσαι ο και λέγες. Είμαι ο Γιάννης. Ναι. Θεσσαλονικιός. Ναι. Τα τελευταία 3 χρόνια πήγαμε στην Αυστραλία. Πώς, για πες, πώς έγινε. Γυρίσαμε. Πόσο χρόνο είσαι. Λοιπόν, καταρχήν, ναι. Είμαι 32. 32. Αυτό που θέλω να πω στα παιδιά που σκέφτονται, ναι, να πάνε στην Αυστραλία. Ναι. Να μην ακούνε τις εκάστοτε σχολές που έρχονται από την Αυστραλία. Ναι. Και τους πλασάρουν φύγε και μεταξωτές κορδέλες, ναι, ότι η Αυστραλία είναι η γη της επαγγελίας, ναι, ότι μπορείς να παραμείνεις με 2-3 τρόπους που σου προτείνουν αυτοί εποφελούμενοι και στο τέλος είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα όταν κατεβαίνεις κάτω. Εσύ βολεύτηκες όμως. Άσε μένα. Εγώ είμαι αλλού παπάκια, Ευαγγελίο. Έτυχε και βολεύτηκα. Πώς έτυχε? Έτυχε. Σ' αγάπησε η κοπέλα. Μ' αγάπησε η κοπέλα. Την αγάπησα κι εγώ. Είσαι καλοφτιαγμένος. Σ' αγάπησε. Οπότε, άρα λες, άμα θες να πας στην Αυστραλία, πρέπει να βρεις γυναίκα να παντρευτείς εκεί. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ναι. Αυτά που σου λέω, που έρχονται εδώ πέρα και κάνουν σεμινάρια, ναι, για τις student visas και αυτά. Ναι, πηγαίνεις εκεί. Όχι, γίνεται Κωστή μου. Ναι. Μπορείς να δουλέψεις 20 ώρες την εβδομάδα νόμιμα. Ναι. Μπορείς να δουλέψεις και να ανταπεξέλθεις στα μεγάλα έξοδα της Αυστραλίας. Εγώ. Όχι. Ο κάθε εσύ και ο κάθε εγώ. Μάλιστα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Οπότε πηγαίνεις αναγκαστικά στη μαύρη εργασία, ναι, η οποία δεν σε πληρώνει καλά, ναι, και δεν μπορείς να απολάβεις αυτά που μπορεί να σου δώσει αυτή η χώρα. Πολύ ωραία. Αυτά. Εσύ παντρεύτηκες εκεί. Είχες σκοπό να παντρευτείς εκεί? Όχι, όχι. Εγώ πήγα για 6 μήνες, ναι, για λόγω οικογενειακών καταστάσεων για να βοηθήσω. Ναι. Έκατσα 6 μήνες και από ό,τι φαίνεται θα μείνω εκεί για πολύ. Πολύ ωραία. Φέρε κανένα νερό, δεν θα κουρακιάσουμε. Έχω και ένα στην κατάψυξη, ένα ωραίο. Ένα φθηνό. Στον καταψύκτη το έβαλα. Δικό μου. Άλλη μάρκα, ναι. Ωραίος. Άρα λοιπόν, τους Έλληνες οι Αυστραλέζες τους γουστάρουν να πούμε. Καλά, είσαι και δυο μέτρα παλικάρι. Τους Έλληνες τους γουστάρουν, αλλά πιο πολύ τους γουστάρουν οι πεθεροί. Δηλαδή δεν θέλουν οι πεθεροί, δηλαδή του 60 και του 65 που πήγαν μετανάστες εκεί, οι κόρες τους να πάρουν μουσουλμάνους ή κοκκινοκόλληδες Άγγλους. Οπότε θέλουν τους Έλληνες. Τους προτιμάνε. Θρησκευτικοί λόγοι δηλαδή, ναι. Ναι, βέβαια. Εσύ είσαι χριστιανός. Ορθόδοξος. Ορθόδοξος χριστιανός. Μάλιστα. Πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, η γυναίκα ήρθε εδώ. Εδώ είμαστε. Ήρθε η Αυστραλέζα εδώ, ε. Οι Αυστραλέζες, οι Αυστραλιανές είναι ξανθιές, πώς είναι. Γαλανομάτισες είναι. Ναι, είναι σαν τις Αγγλίδες. Σαν τις Αγγλίδες. Αγγλίδες είναι απλά. Σαν τις Κυλκυσιώτισες, μαύρες να πούμε. Όχι. Έχει από αυτές. Τις βλέπεις από μακριά τις πόντιες, καταλαβαίνεις. Ναι. Από μακριά. Έχει πολλές. Τις βλέπεις από μακριά. Ουχ, καλά να είσαι. Μάλιστα. Και
Ήρθε εδώ. Η Καλαμάτα τι ήρθε να κάνει. Από εκεί είναι η καταγωγή της. Η καταγωγή των γονέων της από εκεί είναι. Α, τι Αυστραλιανή, ρε, Ελληνίδα είναι. Ναι, ράγουρε μου, Ελληνίδα είναι. Είναι Ελληνίδα. Ελληνίδα είναι, ναι. Αλλά εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε, οπότε. Εντάξει, ρε, δεν πήρε καθε αυτό από αυτού. Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή ο πεθερός σου είναι Έλλην. Μιλάτε ελληνικά. Μόνο ελληνικά. Μόνο ελληνικά. Καλαματιανός. Καλαματιανός. Ωραίος, πολύ ωραίος. Έχει περιουσία αυτή στην Καλαμάτα. Κάτω. Αυτά είναι δικά τους. Δικά τους. Δεν ασχολούμαι. Όταν φτιάχνεις τα πράγματα γυρνάς πίσω δηλαδή. Δηλαδή το πίσω μέρος του μυαλού σου σκέφτεται όταν κοιμάσαι, ρε παιδί μου, ότι παιδί μου, κάποια στιγμή να βελτιωθούν τα πράγματα, να γυρίσω πίσω στα 45 μου. Αυτό πάντα, Κώστα. Αυτό συμβαίνει πάντα μέσα, και όχι μόνο εγώ. Και οι άνθρωποι που φύγανε το 65-70, αυτοί... όλοι το είχαν μέσα. Αυτά τα νέα τα παιδιά που φεύγουν. Ακριβώς. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Όνομα πες. Γιάννης. Γιάννη, τα μικρά παιδιά που φεύγουν τώρα 25 χρονών και τα λοιπά, βρίζοντας φεύγουν. Όλοι. Και εγώ τώρα που θα ξαναφύγω τον Οκτώβριο νέο, έχω πλέον τα δικαιώματα ενός Αυστραλού. Ναι. Βρίζοντας, θα φύγω και κλαίγοντας. Βρίζοντας την Ελλάδα. Βρίζοντας. Την κατάσταση στην Ελλάδα, ναι. Ναι, ναι. Αυτό που αυτό με διώχνει. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Για τον γιατρός είναι μόνιμος εδώ, ωραίος, ξέρω εγώ, είναι κτηνίατρος. Αγαπάει τα ζώα, τα φροντίζει και τα λοιπά. Είμαι και εγώ φιλόζωος. Κάνω το μεσημέρι εκπομπή με ένα γουρούνι. Σας ακούμε συνέχεια, Κωστή. Σας ακούμε. Στην Αυστραλία. Αυτή τη στιγμή όλο το συνάφι μου, οι γαλατάδες κάτω της Μελβούρνης. Έλληνες. Έχουν το ίντερνετ και στα ακουστικά ακούνε εσάς. Μεσημέρι, 2-4. Ξημερώνει. Εκεί ξημερώνει τώρα. Όχι. Το 2-4 το μεσημέρι που κάνουμε. Στην Αυστραλία τι ώρα είναι. Δύο το χειμώνα. Το χειμώνα της Ελλάδας, ναι, έχουμε 9 ώρες διαφορά. 9 ώρες μπροστά. Ναι. Τώρα έχουμε 7 ώρες διαφορά γιατί έχει και χειμώνα. Ωραία. Το χειμώνα λοιπόν, πόσο είναι η διαφορά. Το χειμώνα το δικό σας. 2-4-3-4-5-6-7. 9 το βράδυ δηλαδή. Ο ζάχαρη. Ζάχαρη, μεσημέρι εδώ, βράδυ εκεί. Κόκκινο σε φίρμα στη Μελβούρνη. Μεγάλη. Βέβαια. Λοιπόν. Ραπτό, τι γνώμη έχεις για τα sex toys. Τι είναι τα sex toys. Εντάξει, είναι. Τι είναι, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Πολύ αυθαίρετη ερμηνεύσεις είναι οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει πραγματικά. Εντάξει. Γιατί ρε φίλε, δεν πρέπει να τα. Ανθρώπινα δεν είναι αυτά. Ό,τι βοηθήματα είναι, πες ρε γιατρέ, πες το. Εντάξει, τώρα αυτά τα εξαρτήματα. Όπως και. Εγώ είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ. Όταν δύο ενήλικες άνθρωποι που συνεννούν για να κάνουν κάτι και είναι αμοιβαία συνένεση. Όχι, εγώ θα το πάω πιο, έτσι, πιο προοδευτικά. Αν βοηθούν στην απόλαυση και στην ευχαρίστηση, γιατί όχι. Θα το πάω πιο προοδευτικά. Υπάρχουν γυναίκες που τους αρέσει να ερωτοτροπούν με γυναίκες. Αυτό βοηθάει στην ικανοποίηση της γυναίκας προς τη γυναίκα. Υπάρχουν άντρες οι οποίοι όταν πάνε με γυναίκα, τη θέλουν η γυναίκα να παίξει το ρόλο του άντρα. Και εκεί βοηθάει λοιπόν. Άρα είμαστε υπέρ, ρε φίλε. Ό,τι βοηθάει, ό,τι βοηθάει, ευχαρίστηση. Ό,τι είναι έξτρα. Είναι, λοιπόν. Και είναι και μια ιδιαίτερη οικονομία. Βεβαίως. Δηλαδή, ρε φίλε, γιατρέ, λέει ο φίλος. Θα κολυμπάμε μέσα στις στάχτες σου. Ρίξε στο οικόπεδό σου, λέει. Εμείς τι φταίμε να φάμε στη μάπα τη στάχτη σου. Όχι, πάω Φενέρ, δεν είδα φίλε. Από εβδομάδα θα κάτσω να δω τα φιλικά. Έτσι, με όλη την συμπάθεια στον 157. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι μη καίγονται στους νερκούρους στην Ελλάδα. Υπάρχει νόμος. Δεν τους καίνε. Έτσι δεν είναι, Γιάννη. Ακόμα υπάρχει, ναι. Ναι. Κοίταξε. Πρέπει πάντα να δεις τι συμφέρον υπάρχει. Γιατί αν τον νεκρό τον κάψεις, κοίτα πόσα επαγγέλματα θα χάσουν χρήματα. Αυτοί που έχουν τους οίκους τελετών. Πηγαίνεις μετά, πίνεις να μου τον καφέ. Σε βγάζει τεργαμόντο. Σε βγάζει νουαζέτα. Τρως, πίνεις γλυκέρα αυτά και τα λοιπά. Πάλι τα κάνεις. Η νεκρολογία, πνευμός, ιδέες δεν χάνεται. Απλά είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο διαγυρίζεις το πτώμα. Μετά δεν πας διήμηνα, τρίμηνα, εξάμηνα, εννιάμηνα, δεκάμηνα και οχτάμηνα. Μπορεί πάλι να κάνεις πνευμός συνειδέση. Πού, αφού δεν υπάρχει σώμα. Δεν έχει σημασία. Ναι, γιατί. Υπάρχει εκεί που ρίχνει τη στάχτη. Α, εκεί που ρίχνει τη στάχτη παραδείγματο. Οπουδήποτε μπορεί να γίνει πνευμόνωση δέση, δεν παρατάς να γίνει στα κημητήρια. Από πλευρά γιατρέ, καθαριότητα τι είναι καλύτερο. Πρακτικό δηλαδή. Περιβαλλοντικά το πιο φιλικό είναι. Όχι ταφή, η κάψη. Η κάψη. Είναι περιβαλλοντικό καλύτερο. Πιο φιλική. Εσύ γιατί λες. Προς το περιβάλλον. Αυτό, άμα το κοιτάξει περιβαλλοντολογικά, είναι όπως το λέει ο γιατρός. Ναι. Απλά εκεί μπλέκεται η θρησκεία μέσα. Δεν με νοιάζει η θρησκεία. Η πρακτική με ενδιαφέρει εμένα. Δεν με απασχολεί η θρησκεία. Δεν έχω καμιά οικονόμα από τη θρησκεία. Πρακτικά είναι η κάψη. Πρακτικά είναι η κάψη. Πρακτικά είναι η κάψη. Μάλιστα. Και πιο οικονομική και πιο βουλγάρη. Οι Βουλγάροι τι έχουν, άλλη θρησκεία από εμά. Είχαν άλλο καθεστώ και το είχαν καθιερώσει και επειδή είναι πραγματικά ένα γεγονό το οποίο βοηθάει, το άφησαν. Μάλιστα. Ωραία, ήταν σε κομμουνιστικό καθεστώ και το είχαν. Α, ήταν κομμουνιστικό καθεστώ οι Βουλγάροι. Μέχρι τώρα ήταν, ναι, τι. Κομμουνιστικό καθεστώ. Ναι, κομμουνιστικό καθεστώς. Και εμείς έχουμε κομμουνιστικό καθεστώς. Γιατί να μας καίνε τώρα εμάς δηλαδή. Εντάξει. Γιατί ρε γιατρέ, τι, μόνο στα λόγια δηλαδή. Κομμουνιστικό δεν το λες. Είναι πώς, αριστερό, πώς, τι.
Τι δεν είναι αριστερή, τι δεν είναι. Άλλο, τι θες να συζητήσουμε, Γιάννη, που ακούσει εκπομπές μεσημέρια, βράδυ εκεί πέρα. Τι γουστάρεις να συζητήσεις. Συνέχεια σας ακούμε. Ναι, για μπάλα θες να μιλήσεις. Παοξίδες είσαι. Ήρθες, βρήκες τον Καμάρα. Ήρθατε να γκρινιάξετε παρέα, μάλιστα. Ναι, ξέρεις, πολλοί παοξίδες λένε γκρινιάζει να μάγει. Ξέρεις τι γίνεται, καμιά φορά όταν λες την αλήθεια, γίνεσαι γκρινιάρης. Έτσι. Οπότε οι πιο πολλοί θέλουν πιο πολύ χάδι στα αυτάκια παρά την γκρίνια. Η Θεσσαλονική οπαδοί είναι σαν τις γυναίκες. Οι γυναίκες θέλουν να τις λες ψέματα, σαχλαμάρες, ξέρω εγώ, έτσι λένε οι άντρες. Όραμα. Όραμα, τις δώσεις όραμα και τα λοιπά. Δημιουργία. Δημιουργία. Βαθιά ριζωμένη ιδέα. Στο χαριλάω η καρδιά μας χτυπά. Άρη Θεέ μου, μοναδικέ μου. Τέλος πάντων. Αλλά βλέπω ότι θέλουν να ακούνε. Ωραία πράγμα. Όταν βγήκε λοιπόν ο μπαμπάς του αυτού με το τρακτέρ. Πώς έλεγα τον τερματοφύλακα που έπεσε στον Ηρακλή. Τον Κυπουρό. Όταν βγήκε ο μπαμπάς του Κυπουρού και έλεγε ότι ο Παπαθανασάκης είναι γύφτος. Έτσι ακριβώς έλεγε. Είναι λέει γύφτος ο Παπαθανασάκης. Έβγαινε ο Μάνος και η παρέα του και βρίζανε τον μπαμπά του Κυπουρού. Δηλαδή δεν κάτσανε να σκεφτούν γιατί αυτός ο άνθρωπος κάθε και λέει αυτά τα πράγματα. Γιατί να λέει τον πρόεδρο του Ηρακλή γύφτο. Εγώ όταν έβλεπα τον κύριο Παπαθανασάκη στα εστιατόρια έξω που έβγαινε με τον προπονητή. Όταν ερχόταν ο λογαριασμός, πήγαινε στην τουαλέτα ο κύριος Παπαθανασάκης. Χρυβόταν στην τουαλέτα. Ο λογαριασμός. Περίμενα εγώ στη γωνία να δω ποιος θα πληρώσει. Περίμενε και ο Παπαδόπουλος ο Βουκαράς. Περίμενε τον Καρσόνη. Στο τέλος πλήρωνε ο Παπαδόπουλος. Κοιτούσε όλος με από την κλειδαριά από το μάτι της τουαλέτας ο Παπαθανασάκης. Μόλις να πούμε ερχόταν ο λογαριασμός. Κάτι αμερικάνικο ψεύτικα κτλ. Ναι. Τα έλεγα εγώ και τα λοιπά. Άντε κάτσε καλά ο πρόεδρος. Τι δουλειά κάνει. Ότι γουστάρει κάνει. Τώρα βγήκανε στις φωλιές τους και κρυφτήκανε. Μάνι, Ζάνι, Μάνι. Έτσι δεν είναι. Τους πήραζε ο Γεμιστάνας τότε, έτσι δεν λέγανε. Τους πήραζε. Ο Γεμιστάνας δεν τους πήραζε. Ασχολιότανε με τον κύριο Σαββίδη. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Περάσανε τώρα. Τώρα αλάθητος, άσφαλτος δεν είναι κανένας, όπως έλεγε εκεί. Η Άτζελα Δημητρίου. Η Άτζελα Δημητρίου. Δεν ξέρει, εντάξει, ναι. Αυτή η μεγάλη ηλικία νόμιζα ότι είχε φύγει. Λοιπόν, η Άτζελα. Καμιά 70 δεν είναι. 60 κάτι. Έτσι λέει η ίδια. Μια χαρά είναι. Στέκεται όμως στο πάλκο Μαρινέλα 78 χρονών και λαϊδάει σαν αηδόνι. Μέχρι και ο Κοντολάζος τώρα τον άκουσα κάνει και διαφήμιση για το χρυσό. Ναι. Αγορά χρυσού. Αγορά χρυσού, Κοντολάζος. Όλα τα δώσα για σένα, τίποτα δεν κράτησα. Θες να ανοίξουμε γραμμές, γιατρέ? Νομίζω ότι είναι καλοκαίρι. Είναι καλοκαίρι, free, ναι, σωστό. Χαλαρές διαθέσεις. Χαλαρές διαθέσεις, ωραία πράγματα, δεν τσακωνόμαστε, δεν μαλώνουμε, δεν. Ό,τι είπαμε, ξύπαμε, μαλώσαμε, διαφωνήσαμε. Τώρα καλό Σεπτέμβριο, έτσι. Πάντως ο ΠΑΟΚ 4 έφαγε σήμερα, δεν ξέρω πώς τον είδατε. Εντάξει. Τρύπα του όζοντος πίσω. Μπροστά όμως, πολύ καλός. Έτσι. Το είδες το μάτς? Όλο. Για πες μου, τι είδες. Να πω 90-90-90, 98-80-99-55 και ενώ μήνυμα 54-3-40. Για να δούμε μια γνώμη λίγο πιο. Αυτό που έδειξε με τους σερβιτόρους στο πρώτο παιχνίδι και με την Club Breeze, αυτό έδειξε και σήμερα ο ΠΑΟΚ. Δύο εντεκάδες, δύο ημίχρονα. Καλή κυκλοφορία μπάλας. Ανέβασμα γρήγορα στην επίθεση με 2-3 μπαλιές. Το κακό στην υπόθεση σήμερα, εγώ νομίζω, ξεκινάει στη θέση 6. Βαριά κορμιά, ο Τζιόλης δεν κάνει το. Αυτό που έφυγε ο Τσουκαλάς που έλεγες πριν για τα Γιάννενα, ναι. Το δώσουμε δανεικό εκεί πέρα το παιδί. Να πάει στα Γιάννενα. Βέβαια. Ναι. Βαρύ κορμί. Δεν. Ναι. Βαρύ κορμί. Φτάνει. Φτάνει. Δηλαδή ναι. Δεν μπορεί ούτε την ομάδα να ανεβάσει γρήγορα ο συγκεκριμένος. Ναι. Είναι λαθέρο, όπως λες και εσύ. Είναι λαθέρο. Μάλιστα. Από τη στόπερ και τέτοια. Από του στόπερ, ναι. Ο Πούγκουρας είναι με διαφορά καλύτερο και από του. Λοιπόν, τον Πούγκουρα δεν ξέρω, δεν τον έχω δει πολύ. Τον άκουσα να πούμε στις δηλώσεις. Πέραμε ένα μεγάλο τσογλάνι, ποδοσφαιρικά. Έκανε καλή χρονιά στην Ελλάδα. Όχι, όχι, όχι. Στις δηλώσεις του. Να. Είναι πρώτη φορά που ακούω ποδοσφαιριστή, τον Μπούγκουρα, ο οποίος έχει να πει κάτι στο δημοσιογράφο. Να τεκμηριώσει ποδοσφαιρικά, να μιλήσει και να αναλύσει. Και λέω, πόσο χρόνο είναι αυτός, 20 χρόνια, 21. Πόσο είναι. Ναι. Δανεικό στη Βέρεια πέρσι. Δεν ξέρω. Εγώ λίγο τον είδα. Εντάξει, χαμηλά είναι πολύ καλός. Ψηλά δεν ξέρω. Ο Μπούγκουρα, χαμηλά τον βλέπω ότι είναι πολύ καλός. Ψηλά δεν ξέρω, δεν παίρνω τώρα αμαρτία να πω είναι μάπας ή καλός. Χαμηλά είναι καλός. Αλλά μ' άρεσε που είδα ένα ποδοσφαιριστή με προσωπικότητα. Αυτοί οι δύο θα είναι και το δίδυμο στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο Πούγκουρας είδα, άκουσα με τα αυτιά μου, ένα παιδί 22 χρονών, 21, όριμο,
με προσωπικότητα, με τεκμηριωμένη ποδοσφαιρική άποψη και μιλάει στον δημοσιογράφο και καταλαβαίνει ο απλός φίλαθρος με απλά λόγια τι θέλει να πει. Ρε τον κερατά, λέω, μπράβο. Πάμε στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. 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 Καλώς τον. Σήμερα τι έχουμε, την Γαλλική Επανάσταση. Ναι, είναι αριστερή. Ναι. Δηλαδή, γιατρέ, στον Εμφύλιο, τι πήγανε να κάνουν, να διώξουν την εξουσία για να πάρουν την εξουσία. Καλά, εντάξει, πάντα όλοι οι πόλεμοι γίνονται ρητορικά. Όχι καλά, εντάξει, γιατρέ μου, σε παρακαλώ πολύ. Ναι, σωστό Δράκο. Πήγα να πάρουν οι κομμουνιστές την εξουσία. Εσένα δεν σε πειράζει, δηλαδή. Μάκη μου, ξέρεις την ιστορία. Την ιστορία τη γράφουν οι νικητές πάντα. Ναι. Και ο Πατακός νικητής ήταν. Εντάξει. Ενώ τον αυτό να. Τον Πατακό του παλικάρι του στείλαμε. Τα παλικάρια μάλλον. Τέλος πάντων δεν είναι. Ο τέλος πάντων δεν είναι. Είναι ένα σημαντικό γεγονός στην ευρωπαϊκή ιστορία και κάναμε μια αναφορά και το συνδυάσαμε με τους Γάλλους που διοργάνωσαν και το Euro. Ναι, βέβαια. Σήμερα διαβάσατε κάτι, παιδιά? Τι απ' όλα. Αυτούς όλους που μας βγάζουν στην τηλεόραση και μας τους περάσανε για άντρες. Τι είναι άντρες δηλαδή? Για αρσενικούς μάλλον, όχι άντρες. Άλλο άντρας και άλλο αρσενικό. Για κάτσε να μην βάλουμε τώρα σε μέτρο ποιος. Δεν καταλάβαμε για ποιο πράγμα είπατε. Για ποιο. Δύο ομοφιλόφιλοι. Τι κάνανε? Ζευγάρι. Ναι. Διάζανε του ενός το παιδάκι 12 χρονών. Εντάξει, αυτό είναι διαστροφή. Δεν χρειάζεται κανένα δημοσιογράφο. Παιδικό του ήταν. Τι ήτανε? Όχι, δικό του διαστροφή, όχι. Τι βλακίες λες ρε, τώρα να μην σου ρίξω κάνα μπινελίκι ρε. Τι να σε κάνω? Τι βλακίες λες εγώ ρε. Τι να κάνω δηλαδή, που βίαζαν δε. Δηλαδή οι άλλοι που βιάζουν τα παιδάκια και είναι, δεν είναι ομοφιλόφιλοι, εκείνοι είναι νορμάλ? Δεν είναι νορμάλ, μιλάω για αυτούς που παίρνουν παιδιά που θέλουν να ξέρουν και καλά να πάρουν και παιδάκια. Το καταλαβαίνεις τι λένε? Δεν σχετίζεται, όχι. Κάτσε αυτό τώρα, δεν ήταν... έχει καμία σχέση. Ναι. Δεν μπορεί ένα γεγονός να χαρακτηρίζει όλους τους ανθρώπους που έχουν μια τέτοια ιδιότητα, ότι έχουν τέτοια διαστροφή. Μιλάμε για παιδόφιλους. Ναι, μιλάμε γενικά, δεν μιλάμε μόνο το που μου λέει εμένα αυτό, το δικό. Αυτό δεν με νοιάζει εμένα. Το διαστραμμένο το μυαλό του. Το... Αυτό είναι διαστροφή δύο ανθρώπων συγκεκριμένων, ότι είναι αποσπαστικό γεγονός. Δεν μπορεί να χαρακτηρίσει όλους στους συγκεκριμένους. Πάλι καλά που δεν πήρε και την ώρα, παιδί μου, του συνέλαβε, τελείωσε. Του δεν υπάρχει. Μάλιστα, ένα εκ των δύο πατέρα του παιδιού. Ναι. Φυσικό πατέρα του παιδιού. Φυσικό πατέρα, ναι. Εντάξει, τώρα η ιστορία είναι τραγική, δεν χρειάζεται να. Ποιο, η μάνα πρέπει να πάρει το δίκανο, τι να κάνουμε τώρα εμεί. Ναι, η μάνα πρέπει να πάρει το δίκανο. Εντάξει. Μην μα τρελαίνετε. Χάρη και σήμερα έφαγε ο ΠΑΟΚ 4, έτσι. Γιατί να μην χαρώ. Να πάει το παιδί εκεί στη Μελβούρνη, ναι, και να βρει τον Κόπουλο, τον Γιώργο, στο φούρνο. Ναι, βέβαια, σε όλη τη Μελβούρνη θα πάει να βρει τον Κόπουλο, τον Γιώργο. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ρωτάς τώρα τον Ηρακλειδέα πώς τον βλέπεις τον ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί ρε. Δεν τον ρωτάς πώς βλέπει τον Ηρακλή, ρε. Δεν τον βλέπω. Δεν τον βλέπω, κάτι να κάνω. Να πω για μια ομάδα που δεν έχει ακόμα οντότητα, τι να πω. Καινούργιες μπλούζες ήρθανε. Ήρθε η μπλε μουστάρδα, ρε, καινούργια. Η μουστάρδα και μπλε τσίπουρο. Και το μπλε τσίπουρο, σε καλά είναι. Πάντως αυτή τη στιγμή με παίρνουν φίλοι μου από Αριδαία, ναι, και μου λένε θα έρθετε εκδρομή, θα έρθετε εκδρομή. Νάουσα. Τι να πούμε, ρε, Μάκη, τώρα τραγική είναι η κατάσταση. Πέστε για τον Ηρακλή κανένα νέο να μαθαίνουμε εμείς εδώ πέρα. Αν υπήρχε νέο θα το λέγαμε, δεν υπάρχει. Πιστεύω να βγει και ο δικός μας ο ηγέτης σήμερα, ο Μπεγκλέρη. Ο Μπεγκλέρης του Κουτσαβάκη, ναι, να τα ακούν ας πούμε οι παλιοί, να τα ακούν οι νέοι και να μαθαίνουν οι παλιοί. Τι να μάθουν οι παλιοί? Ας πούμε αυτό τι έγινε τώρα με αυτόν εδώ πέρα που ήρθε από το Κόσοβο, από που ήρθε, από το παραπέτασμα που ήρθε ρε εσύ. Ναι. Ναι. Τι έγινε με το παράτομο? Πού τα βρήκε τα λεφτά, άρεσε αυτό, ρε, ένα κοστούμι έχει, ρε. Κοίταξε, ο Νικόλας, θα σου πω κάτι και θα το τελειώσουμε. Την πρώτη φορά που ήρθε ο κύριος Σαββίδης και έλεγε ο Κατσαρής ποιος είναι αυτός εδώ, ο απένταρος που ήρθε να πάρει τον ΠΑΟΚ. Δεν είπε έτσι. Έτσι είπε, γιατί δεν τα είχε πάρει από τον. Τώρα δεν που τα πήρε για τον Εραστέχνη, καλά είναι τώρα. Ναι, ναι, δεν, ναι. Δεν είχε πει. Τότε ήταν απένταρος και αυτό, γιατί δεν του τάγωσε. Δεν είπε τέτοια κουβέντα. Εγώ στο λέω ότι. Να ψάξουμε να βρούμε ποιος είναι. Και μετά να κάνουμε όταν αυτά που του κάθισε τα λεφτά κάθε χρόνο στον Εραστέχνη, δεν τον έψαξε. Είδες την καλά που είναι, ναι. Και αυτοί τώρα που είναι στην απέξω, δεν τους αρέσει ο πρόεδρος αυτός. Τι να κάνουμε, και ο Πώς, για. Πώς θα γίνει. Εσύ που τον είχες λες και έφορα, αν δεν ήταν ο Μαντάς και ο Καλαφάτης, θα τον είχαν εκεί, ρε. Αφήστε τα παλιά. Αφήστε τα παλιά, Μωρή Σάβρα, ε. Αφήστε τα παλιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να πάτε καλά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Επόμενος κύριος. Ναι. Μάλιστα. Καλημέρα. Ωραία, την ταινία Μακωτέ. Ποια ταινία θέλετε? Την ταινία Νύμφες, με έχετε δει? Την ταινία Νύμφες. Ο γιατρός σίγουρα την έχει δει. Ποια ταινία? Είναι μια ελληνικής παραγωγής ταινία που στέλνουν κάποιες νύμφες στην Αμερική, το έχετε δει? Α, τις νύμφες λέει. Νύμφες, νύφη. Εντάξει, του Παντελή Βούλγαρη νομίζω είναι ταινία. Μπράβο. Κάπως έτσι εμείς εκπαιδεύουμε κάποιους γαβρούς δυτικών συνοικιών.
Τους βελτιώνουμε και τους κάνουμε εξαγωγή στην Αυστραλία για να βελτιώσουμε το ελληνικό είδος. Δηλαδή τώρα αυτός δίπλα μου είναι σε βελτιωμένη έκδοση. Δηλαδή... Αυτός είναι, ναι, είναι γαμπρός εξαγωγής. Λοιπόν, δεν έχεις πει όμως το ακροατήριο ότι ο Γιάννης είναι ένα άξιο παιδί ο οποίος έφυγε για την Ελλάδα με δικιά του δουλειά στρωμένη, με σπίτι δικό του, με οικογένεια. Είχε βέβαια συγγενικό του πρόσωπο στην Αυστραλία. Να ξέρετε ότι αν έχεις κάποια στιγμή τώρα σε μια δεκαετία θα είναι λίγο πιο μετά, λίγο πιο πριν, θα κάνει λεφτά να τον έχετε από κοντά. Θα σε πάρω εγώ μαζί. Εγώ είμαι ο παδός του Ηρακλή, με ξέρει, έχω την αρρώστια μου. Θα σε πάρω μαζί. Από κοντά θα είναι ο επόμενος Παπαθανασάκης, πιστεύω, στην Ηρακλή μας. Ναι, αυτό. θα έχει πολλά βιβλιάρια δηλαδή. Θα έχει. Είναι άξιο παιδί, χωρίς να θέλω να τον κάνω αβάντα και πιστεύω θα πετύχει. Ούτως ή άλλως είναι νεομετανάστης αυτής της νέας, της σύγχρονης γενιάς με τα smartphone και με τα κάμπριο αυτοκίνητα. Μην νομίζετε ότι η κατάσταση εκεί πέρα είναι τραγική. Ωραίος είναι. Πάρε το πενιντάρικο μετά θα στο δώσω. Λοιπόν, είμαι με τον Γιαννάκη στο Πλατανίτσι, παιδιά, φοράει μια μπλούζα ΠΑΟΚ Μελβούρνη και έχει ένα σήμα του ΠΑΟΚ στην καρδιά μπροστά, ξέρω εγώ, και είναι σαν κοτόπουλο στη σούβλα. Και έρχεται ένα παοξάκι με τατουάζ και τέτοια, ξέρεις, τελειωμένος και τον κάνει ένα πέσιμο. Τι είναι αυτά, ρε, που κάνατε, ρε, πούζες, είναι αυτές, ρε. Χαλάτε, ρε, το σήμα, ρε, και έτσι τώρα, τάω, τον έχει το κράξιμο για να αλλάξουν οι μπλούζες, ξέρεις. Άκου μήνυμα τώρα να γελάσεις. Είναι ένας 23 ετών και γουστάρει μια 45 που είναι γνωστή της μαμάς του. Τι του είπε, λέει, ότι της αρέσει πολύ, αλλά κολλάει στη διαφορά ηλικίας. Και από ό,τι λέει στην πιάτσα, λέει, την ικανοποιούσε και ο μπαμπάς. Τι να κάνω, να έμεινε, ρε φίλε, να τα φτιάξει και με τη μάνα σου αυτή και να κάνει. Άσε μας, λέει, να μας τρελάνεις. Ρε, έχετε ερωτοτροπείτε Ιούλιο μήνα. Τη διατροφή. Ναι. Έχει διαδεχθεί. Αυτό το YouPorn του έχει χαλάσει. Κάτι MILF, κάτι Granny, βλέπουν κάτι κατηγορίες τέτοιες. Πάνε στα σούπερ μάρκετ, κοιτάνε τις πωλήσεις και τους φαίνεται παράξενο που τους κάνουν πρόταση να κάνουν σεξ στο ταμείο, ξέρω εγώ. Κόψτε το ίντερνετ, παιδιά, από βλακώνει. Φύγε. Υπάρχει και μια λύση να ζητήσουμε από τους δικούς μας πριν πεθάνουμε να προσφέρουν το σώμα μας στη σχολή ιατρικής ώστε οι φοιτητές να εκπαιδεύονται καλύτερα. Εντάξει. Είναι και αυτό μια λύση. Ναι. Με φαντάζεσαι εμένα στη σχολή ιατρικής? Γιατί όχι? Να μελετήσω τον εγκέφαλό μου. Το Γρηγόρη κόκκινο. Ή να έχουν το κόκκινο και το κεφάλι. Να το ανοίγουν με Black and Decker και να το κεφάλι πώς θα το ανοίξει. Καλημέρα, ναι. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Νάτος. Έλεγε ο Φούρναρης κάτι για σένα. Ναι. Τι να πει αυτό με το παιδάκι μου. Πλάκα κάνουμε. Να λίγα να πλύνει τα δόντια και μετά να μιλεί με εμένα. Ναι. Ένα παιδάκι του πουθενά. Τι να πει αυτό το παιδάκι. Παοξής. Ναι. Παοξής, κότσο μου. Έχει διαφορά, λες. Ναι. Δεν έχει διαφορά, φίλε μου. Ανάλογα. Μπορεί να είσαι βλάχο παοξής. Μπορεί να είσαι μάχημος παοξής. Μπορεί να είσαι παοξής για λατζίνα μου. Έχει, αγόρι μου. Κοίταξε που κάτι. Παοξή με παοξή έχει μεγάλη διαφορά. Ναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Σήμερα γίνεται τρίμπαλο. Έπεσε το τρίμπαλο. Τετράμπαλο. Τρίμπαλο το ίδιο είναι. Εφτά συν ήταν. Τι ώρα είπατε? 7 συν ήταν, αλλά ο Γεωργιάδης δεν ήταν προπονητής, ήταν ο Ήβης. Ποιος υπάρχει προπονητής? Υπάρχει, δεν υπάρχει, τι. Πού, σε τι, σε πού. Τι σε πού, στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ποια ομάδα, υπάρχει και ομάδα. Γιατί τώρα, επειδή έφαγε 4 γκολ στο φιλικό. Τα φιλικά δεν είναι για να βγάζει συμπεράσματα, είναι απλά προπονήσεις. Εδώ γελάει όλος ο κόσμος. Ποιο υπάρχει ο ΠΑΟΚ. Εκεί, πού, τι. Γιατί ο κύριος Κατσαρής δεν κρατάει τα σκύπτρα, δεν έχει τον ΠΑΟΚ, δεν χρωστάει πουθενά ο ΠΑΟΚ. Γιατί, Νίκο? Να σε πω κάτι, φίλε. Από την ώρα που τον έχει κάνει ο Πανελλούδης ΠΑΟΞΗ. Ο Πανελλούδης τον έχει. Τον έχει φέρει τον ΠΑΟΚ αυτός ο Τάκης Πανελλούδης. Ναι. Τον έγραψε μέλο. Έλα. Έτσι. Αυτομάτως που τον βάλαν τον Δόκο το ΑΣΜΑ ΠΑΟΚ σαν πρόεδρος. Ναι. Ψηφίσανε, πούμε, τα μέλη ψηφίσανε τότε γενική συνέδριο. Άρα λες είναι με παοξής εκμεταγραφής ο κύριος Κατσαρής. Εσύ πώς το κατάλαβες? Δηλαδή λες ότι ήταν άλλη ομάδα. Εγώ ξέρω ότι ήταν συνεργάτης τότε με ρούχα. Εντάξει. Προτού να κάνεις κελεμπίες. Κελεμπίες, ναι. Ναι, έτσι. Αυτομάτως τον έχει φίλο, πάρα πολύ φίλο, ήταν κολλητό του και έχει, πούμε, πάει εδώ σε. Σαν συνέτερη ήταν. Α, συνέτερη. Ναι. Από εκεί το έκανε μέλος του ΠΑΟΚ και από εκεί οι Σάουδαροι, πούμε, τον κάνανε πρόεδρο. Γιατί τότε ήταν μικρότερο με τον Παντελάκη. Ήτανε. Έτσι, και τον βάλανε πρόεδρο τότε αυτόν. Ναι. Ωραία.
Έτσι έγινε αυτός ο κύριος Πάοξης. Εντάξει. Πάοξης. Ναι, αλλά όμως δεν χρωστάει πουθενά ο Εραστέχνης Πάοξης. Ναι, ορίστε, δεν κατάλαβα. Δεν χρωστάει. Δεν κατάλαβα. Ναι. Γιατί από την ώρα που διώχνει που τους είναι τον ένα Κολομπιανό και τον άλλο τον Κουβανό. Ναι. Αυτοί είχαν συμβόλαιο μέχρι τώρα. Ναι. Τα λεφτά αυτά δεν παζήκανε. Ναι. Ωραία. Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Ναι. Εκεί γελάει κάτι πεκραμένο. Εκεί υπάρχει φτώχεια. Εντάξει, εκεί υπάρχει φτώχεια. Μα και το βόλιο υπάρχει φτώχεια, φίλε. Ναι. Και στο Χάπορ υπάρχει φτώχεια. Ναι. Εδώ βλέπετε και το Αλφα Σίγμα πάγω ότι αυτός ο κύριος από την πρώτη Σοβιετική Ένωση δίνει τον Αλφα Σίγμα το μερίδιο. Δίνει μερίδιο, ναι, και είναι ευχαριστημένος ο κύριος Κατσαρής. Γιατί είναι. Εδώ πιο. Γιατί δεν λέμε την πραγματικότητα από είναι η υπόθεση. Η υπόθεση είναι μία. Τι. Αυτή όλη η εταιρεία ποδοσφαίρου και ΑΣΥΜΑ ΠΑΟΚ ανήκει σε μια μεγάλη εταιρεία. Η εταιρεία λέγεται Ιντρακόμ. Αντί πάλι. Εντάξει. Πού να. Δεν είναι αλήθεια. Για πες μου, παρακαλώ πάρα πολύ. Το μαγείο Παλαστινού είναι. Του κυρίου Σαββίδη. Καλά. Πλάκα κάνεις τώρα. Ο, πες με εσύ τι. Εγώ ξέρω κάποιον άλλον είναι. Άλλος το έχει. Ναι, άλλος το έχει και το βάλει εκεί πέρα να πούμε σαν υπεύθυνο. Το ΙΚΑ, να ξέρεις πολύ καλά, έχει να παίρνει μίσθωμα να παίρνει το ΙΚΑ. Εδώ και πούμε 8 μήνες, 9 μήνες, θα κάνω λάθος. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Μίσθωμα. Δεν τα ξέρω αυτά, Νίκο. Μην με μπλέξεις με αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν ξέρω από τέτοια πράγματα. Μην με ανακατεύσεις. Εγώ ξέρω ότι ο κύριος Σαββίδης δεν χρωστάει πουθενά τίποτα σε κανέναν. Χρωστάει ένα τίτλο στον ΠΑΟΚ. Στο ποδόσφαιρο. Κύπελλο θα είναι, πρωτάθλημα θα είναι, γιατρέ, τι λες. Χρωστάει μια μεγάλη ομάδα. Λεφτά δεν χρωστάει σε κανέναν. Από μπάλα δεν έχει μυρωδιά. Ο Μίκι Μάους, ο γιος του, δεν έχει περισσότερο μυρωδιά. Αλλά δεν μπορεί κανένας να πει στα οικονομικά το Σαββίδη με χρωστάει 5 δραχμές. Είναι gentleman. Ο Κατσαρής τον προσκυνάει, του πλένει τα πόδια. Οι προμηθευτές, οι πάντες, μάνατζερ, ποδοσφαιριστές, ΙΚΑ, ΜΙΚΑ, ΣΙΚΑ. Είναι η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ μετά τον Παντελάκη και τον Βουλινό δεν χρωστάει δεκάρα πουθενά. Τι άλλα λέμε τώρα. Από μπάλα μυρωδιά. Πήγε και πήρε αργό κόφτη. Λέει, είναι λέει αργός, λέει, αλλά στο μυαλό είναι λέει γρήγορος. Ένα πάρει ευκαιρία. Είναι λέει γρήγορος, λέει, στο μυαλό. Γκολ, λέει, δεν κάνει ποτέ. Λέει, έχει ωραία, λέει, παλιά 30 μέτρα γίνεται, λέει, και δεκάρι. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, ναι. 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 Καλημέρα. 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 Ήθελα τον Κώστα λίγο. Εγώ είμαι εδώ. Α, Κώστα, εσύ. Ναι. Σ' αγαπώ τόσο πολύ μαζί με το κόκκινο. Με το κόκκινο, ναι. Κάθε μέρα 2 η ώρα μέχρι τις 4 ακού. Πολύ μ' αρέσει όταν φωνάζεις και μαλώνετε μεταξύ σας. Σ' αρέσει, πολύ πλάκα, γελάω. Δεν μου λες, στο σπίτι ο άντρας σου φωνάζει. Όχι, γελάει κι αυτός. Όχι, όχι, όταν φωνάζει ο άντρας σου στο σπίτι, σ' αρέσει. Όχι, όχι. Α, δεν σ' αρέσει. Ακούς τους άλλους τους άντρες να φωνάζουν και σ' αρέσει. Ναι, άμα σου ρίξει κανένα πινελίκι ο άντρας, το δικό σου δεν. Όχι, ναι. Μ' αρέσει, σας αγαπώ. Δηλαδή, μ' αρέσει, μπαλώνετε, κάνετε και πάλι μαζί. Δεν θυμώνετε. Αυτό είναι επαγγελματικό αυτό. Έχουμε υπογράψει σε συμβόλαιο. Έτσι. Ο χοντρός με το λιγνό δεν χωνευόντουσαν. Αλλά είχα υπογράψει συμβόλαιο. Ναι, ήθελα να πάρω το Πασχάλι, δεν πρόλαβα. Ναι. Αλλά τώρα εσένα παίρνω. Το Πασχάλι έφυγε. Ναι, δεν μπορούσα να πάρω, ξέρεις γιατί. Γιατί. Πήρε το Βιτάλ από το κανάλι. Ποιος πήρε Βιτάλ? Εγώ. Το καλό. Αλλά πήρα προχθές μια κοπέλα μου βγήκε. Ναι. Και με λέει, δεν ξέρω, λέει, πάρτε το τάδε νούμερο, δεν ξέρω τι, έπαιρνα, άδωση με έβγαινε και δεν. Και λέω, τώρα θα πάρω αυτό που αγαπάω. Ναι. Και πήρα γι' αυτό. Λοιπόν, πόσο πίνουνε το πρωί? Θα πάρεις το πρωί ένα κουτάλι. Πόσο χρονών είσαι? 77. Είσαι 77, καϊνάρι. Ο άντρας σου πόσο είναι? 82. Ζάχαρη με μέλι. Λοιπόν, θα παίρνετε μια κουταλιά. Όχι πολλές, μια κουταλιά της σούμπας. Ναι. Αυτό κάνει καλό στο έντερο. Δηλαδή, ναι, το έντερο. Συνήθως πεθαίνουν πολλοί από το έντερο γιατί κρατάει βρωμιές, ναι, πολύποδες και ναι, τέτοια. Όταν ναι, όμως καθαρίζει, αφοδεύεις, πάει στην τουαλέτα και. Ναι. Κάνει καλό στην αφόδευση, πώς το λένε. Ναι. Και καλή λειτουργία του έντερου. Κατά, και κάνει ναι, πολύ καλό και στις αρθρώσεις. Γιατί εσύ στα 77, στα 82 άλλος, σίγουρα κάποια πονάκια στα χέρια, στη μέση. Δεν αυτά... έχουμε χέρια, πόδια, όλο πονάκια. Εδώ είμαστε 47 εμείς και δεν έχει μείνει με όρθιο τίποτα. Ναι. Φαντάζομαι. Αυτό λοιπόν το πρωί. Ναι. Θα σου δώσω και μια συμβουλή. Θα πάρετε με τον σύζυγο από τα βιολογικά προϊόντα και πίτουρο βρώμης. Ναι. Θα πάρεις και μια κουταλιά πίτουρο βρώμης. Ναι. Κάθε πρωί αυτό ρίχνει χοληστερίνες και τέτοια. Εγώ το συνδυάζω έτσι.
Ναι. Αφοδιάζω να πούμε πρωί, πάω προπόνηση, μια μισή ώρα φωτοβολίδα. Ναι. Δεν με λέει. Αφοδεύω, ναι. Ανιστικά το πρωί, μετά από ό,τι να φάμε. Μετά μια ώρα. Θα πιεις νερό, θα πιεις νεράκι, εμφιαλωμένο εγώ πίνω. Ναι. Και θα φας μετά από μια μισή ώρα, ελαφρύ πρωινό, καφεδάκι ελληνικό, έχει φραπέδες, ναι, και τέτοια σε αυτή την ηλικία. Και αν μπορείς και είσαι σε καλή κατάσταση, να πηγαίνετε περιπάτους. Περιπάτους. Περπατάμε λίγο. Περιπάτους, να μην αφήνεις το σώμα αδρανοποιημένο. Ναι. Δεν τσακώνεσαι, ναι, στον δρόμο με το να θυμηθείς καμιά γκόμενα που είχε ο άντρας πριν 30 χρόνια και του πήρες εκείνη τη φοφό που. Δεν πάει τώρα, δεν πάει και με χίλιες. Ναι, τώρα το λες, αλλά πριν 30 χρόνια όταν ήταν ο Γεραμπή. Στα νιάτα ποιος αφήνει. Αφήνει κανένας. Τώρα τον αφήνεις γιατί δεν τον παίρνει καμία. Έτσι. Γελάς. Έγινε. Τι στέλνει. Πρωτού το φαγητό. Πρωτού πρωί θα σηκωθείτε. Εξάλλου εσείς που είστε πάνω από τα 70 κοιμάστε πιο λίγες ώρες, ξυπνάτε πιο νωρίς. Αυτό πάλι γιατί γίνεται, μπορείς να μου το εξηγήσεις. Ξέρω εγώ. Ο άντρας μου μέρα νύχτα κοιμάται. Καλά κάνει. Το ραδιόφωνο σ' αυτή και ακούει εσάς. Συνήθως. Συνήθως το όνομά σου. Εμένα Πολυτίμη. Πολυτίμη, συνήθως οι γυναίκες σας πιάνει μια μούρλα μετά την εμεινόπαυση και δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, ναι, το βράδυ. Αυτό αλήθεια δεν είναι. Αλήθεια είναι, τι να κάνουμε. Τι είναι φυσιολογία, αυτά τα δίνει. Έτσι μας έπλωσε ο Θεός. Ναι. Αυτά πάει κανένα Θεός όλα. Ναι, ο κατασκευαστής, βέβαια. Σωστό. Κυρία Πολυτίμη, φιλιά, να είστε καλά. Φιλάκια πουλά και όσα να... σας ακούω, Έτσι, μπράβο, φιλιά, ναι, να είστε γερή. Για χαρά. Αχμεότατη, χάρηκα πολύ. Με τον άντρα 72, 77, 82, φοβερή, συγκινήθηκα. Διάλειμμα, πάμε. Για πάμε. 2-31-0, όλα 90. Για μπάλα δεν μίλησαν πολύ. Παοξίδες δεν βγήκανε. Ξέρεις αν κερδίζαν θα λέγανε. Εκείνος άρεσε. Πώς είδες το οχτάρι μας. Πώς είδες τον κουλούρι το πρώτο γκολ. Ωραίο το γκολ του κουλούρι. Ωραίο το γκολ. Αυτό που δείχνει είναι ότι δουλεύει τις στιμένες φάσεις. Από τον Σάντος έχουμε να το δούμε αυτό, Κώστα. Ο Σάντος έβαλε το 70% τον γκολ. Πρέσινγκ ψηλά και στιμένη φάση. Το δουλεύει ο Ήβιτς. Το πρέσινγκ ψηλά είναι καταστροφικό για τον αντίπαλο του Σάντος στο τελικό. Διότι αυτός έκανε βιολογική, όπως λέει ο γιατρός, τη διαχείριση κακή, αλλά το μυαλό του ήταν ότι επειδή έχει ποιοτικότερα χαφ και σε καλή κατάσταση τους δύο τους εξτρέμ. Δεν φάνηκε ποκουπά καθόλου, Ναι. Ανύπαρκτο στην τελικό. Βγήκε ο Σουσοκό πολύ καλά. Φάνηκε ότι θα κάνει ένα γκολ, έτσι λέγανε, και να βάλει τέταρτο χαφ τον Καντέ να το κλειδώσει. Να ανοίξει το Σάντος και μετά να τον κάνει αντεπίθεση. Δεν το κατάφερε στα 90 λεπτά. Ήρθε η κόπωση λοιπόν. Ο τραυματισμός του Ρονάλντο, αλλαγή του σχήματος από την Πορτογαλία. Έβαλε ένα χάπ παραπάνω τον Καράσκο και έγινε θέμα. Ποιος Καράσκο, αυτός είναι το Βέλγιο. Ο Καράσκο, ποιος πήγε αυτό. Τον Κουαρέσμα και λέει ο Καράσκο. Μια χαρά του ήρθε. Μια χαρά του. Τυχερό ήταν με στην ατυχιά του. Ωραίος. Επόμενος κύριος. Γεια σας. Γεια σας κύριε. Καλημέρα. Καλά. Καλά, μια χαρά εσείς. Δύο εβδομάδες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό ματς. Ξαφνικά έρχεται ο μάνατζερ του Τζαβέλα να ζητήσει εξηγήσεις για το συμβόλαιό του. Όταν λέτε εξηγήσεις δηλαδή? Αν θα ανανεωθεί το συμβόλαιό του. Και γιατί πήγε ο μάνατζερ του Τζαβέλα στον κύριο Μίχελς και δεν πήγε στο Μίκι Μάου? Δεν ξέρω, απλά αναστατώνει την ομάδα για άλλη μια φορά. Ποιος την αναστατώνει την ομάδα? Ο κύριος Γιώργος. Ο κύριος Γιώργος βγήκε πρώτος παίκτης στον ΠΑΟΚ. Τον βγάλατε MVP εσείς. Γελάει. Ναι, δεν το είπατε, δεν το σχολιάσατε αυτό. Δηλαδή, ότι να σχολιάσω τι, εγώ σχολίασα το μεσημέρι, δεν με ακούσατε. Δεν το άκουσα, όχι. Ναι. Είπα ότι εάν θέλετε να κάνετε πρωταθλητισμό με τον Τζαβέλα αριστερό στόπερ και το Λέβατς αριστερό μπακ, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι και με τον Γλύκο τερματοφύλακα αντί του ενός μεγάλου τερματοφύλακα που ήταν να πάρετε. Εντάξει, κλείσατε την τρύπα δεξιά με το Μάτος, αυτός είναι καλός παίκτης. Ναι, είναι καλός παίκτης. Μετά πήρατε αργό κόφτη. Είναι λέει αργός, δεν έχει λέει πολλά μέτρα, γρήγορο στο μυαλό και τα λοιπά. Ύστερα, μπράβο λέει στο Μακ λέει, που γύρισε πίσω. Η μετανοούσα Μαγδαληνή. Δηλαδή τι γύρισε πίσω. Βγαίνει ο άλλος με μια γκόμενα, εντάξει, το παίζει γκόμενος ωραίος και τα λοιπά, το ρίχνει γκόμενα χιλόπιτα, γυρίζει τη γυναίκα του. Γύρισε λέει μετανόηση. Τι μετανόησε, τον έδιωξε η άλλη. Έκανε κάνα μεγάλο πρωτάθλημα ο Μακ στην Ευρώπη, έτσι ώστε να είναι θελκτικός για να τον πάρουν άλλες ομάδες. Ήρθε λέει και τι καλό παιδί που είναι. Δηλαδή πού θα πάει? Το ζητάει η Γιουβέντους, το ζητάει να πούμε η Μπαρτσελόνα, το ζητάει ποια μεγάλη ομάδα ευρωπαϊκή, το Μακ.
Γύρισε λέει πίσω, φυσικά γύρισε πίσω. Αυτός περίμενε να κάνει ένα καλό γύρο. Έφαγε την παπάρα. Δεν έπαιξε και βασικός. Τον έκαναν και αλλάκι. Γύρισε πίσω. Λέει ήρθε λέει πίσω. Μα καλό παιδί λέει. Σώπα ρε. Αυτά είναι οι παοξίδες. Τρώνε να πούμε το παραμύθι. Μια γαρό μακ λέει καλό παιδί. Γιατί έκανε κανένα μουντιάλ καλό να το ζητήσει καμιά ομάδα. Θα γυρνούσε άμα ήταν. Δεν ξέρω, το είδες το μάτς σήμερα? Όχι. Πήγα box. Άκου να δεις. Πήγα προπόνηση. Είμαστε η μοναδική ομάδα που έχουμε έγχρωμους παίκτες οι οποίοι είναι χοντροί. Έγχρωμοι παίκτες οι οποίοι είναι χοντροί. Ναι, αυτός ο Τζαμέλ Κάμπος. Ο Τζαμάλ Κάμπος, ναι. Αυτός έχει μια κοιλιά πιο μεγάλη δική σου από το που λέει. Εγώ έκανα φίλε 120 κοιλιακούς έκανα σήμερα, με προβάλλεις. Φίλ μπροστά του είσαι. Ναι, ναι. Είσαι μοντέλο μπροστά του. Αυτός δεν μπορούσε. Θα χάσει λέει, θα χάσει, έτσι είπαν, θα χάσει. Και πήραμε παίκτη ο οποίος είναι 10 κιλά πάνω και τι έκαναν αυτοί το ιατρικό επιτελείο. Έδωσε την έγκριση να αγοράσουμε παίκτη που είναι υπέρβαρος. Δεν ξέρω, γι' αυτό με τα μαλλιά τα περίεργα. Μπίσες βαρβούς το λένε. Ναι. Δεν ξέρω, το άκουσες αυτό? Τι να ακούσω, τι, ότι τι? Ότι πήραμε παίκτη ο οποίος είναι 10 κιλά πάνω από ό,τι πρέπει. Εντάξει, θα χάσει λέει κιλά, έτσι είπαμε. Τι να χάσει, γιατί χάνονται τα κιλά. 10 κιλά, άμα θες. Πώς χάνω, ούτε σε δύο μήνες. Κόβεις τα αναψυκτικά, κόβεις τα ψωμιά, κόβεις τα βραδινά. Ο Κόκκι 9 κιλά δεν έχασε. Ο Κόκκι έχασε 9 κιλά και πήγε μπροστά στο κόκκινο και έκανε striptease. Ναι, ναι. Όχι, ήταν 25 κιλά. Και ο Αναστόπουλος θέλει να το διώξει και δεν μπορεί. Για τον Νίβιτς τώρα πιστεύεις ότι μπορεί να, δεν ξέρω, έχει τον έλεγχο των αποδοχών? Άκουμε λίγο. Εγώ θα σου πω αυτό που βλέπω. Εγώ πιο πολύ αυτό φοβάμαι. Άκουμε λίγο. Έχω μάθει από ανθρώπους οι οποίοι ήταν στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ ότι ο Ίβιτς σκαμπάζει, αλλά στο θέμα πειθαρχίας μπαίναν οι παίκτες και πετούσαν τις αγιονάρες δεξιά και αριστερά στα αποδυτήρια. Καθόταν σταυροπόδι κτλ. Ένα είναι αυτό. Ένα μείον είναι αυτό. Πρέπει να το διορθώσει. Και μπορεί να το διορθώσει γιατί είναι ένα 90 γαϊδούρι, σέρβος, επιβλητικός, δηλαδή δεν κάνει. Ψεύτικος και τα λοιπά, μπορεί να μπει μέσα και να τους πλακώσει και στις μάπες. Ένα γαϊδούρι είναι. Πολύ δυνατό παιδί. Αυτό μπορεί και λόγω παρουσιαστικού να το διορθώσει. Το άλλο που δεν μπορεί να διορθώσει όμως είναι το κουουουτσάρισμα, φίλε. Ο Ίβιτς μπορεί να βελτιώσει την άμυνα, να κλείσει τις γραμμές, να κάνει καλή επιλογή παικτών, αλλά μπαγεβιτσίζει όσον αφορά το κουουουτσάρισμα, φίλε. Δεν τον βλέπω να έχει μάτι. Η άλλη ποντικομαμή, ο Γεωργιάδης, πώς το λέγανε, ο Αγέλαστος. Ναι. Ο Γιώργος, ναι. Στο θέμα κοουτσαρίσματος ήταν έτοιμος μπροστά. Δεν είδαμε. Εδώ ερχόμαστε. Άκου, τι είδα εγώ. Εγώ τον Γεωργιάδη δεν τον γουστάρω σαν προπονητή. Δεν μου αρέσει και η μάπα του. Αλλά σαν παίχτη. Το θεωρώ ένα από του τρει καλύτερου εξτρέμου του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τον Γεωργιάδη, τον Γιώργο. Και σαν coach είχε όλα το ταλέντο να γίνει προπονητή. Αλλά έχει άλλα κουσούρια τα οποία δεν λέγονται. Στο προπονητή λύκειο ο Γιώργος Γεωργιάδης. Ταλέντο όμως σαν coach. Μπορούσε ένα coachάρι να αλλάξει τακτική, να αλλάξει σύστημα, να δει πού πονάει ο αντίπαλος, να χτυπήσει από εκεί. Εγώ τα είδα αυτά. Ο Ίβιτς δυστυχώς, δεν κάνουμε φιλίες και αυτό. Εγώ σου λέω το Γεωργιάδη, η μάπα του δεν μ' αρέσει. Είναι αποκρουστική, είναι αγέλαστος. Αλλά το καλό θα το πω. Σαν coach, στον αγώνα στο 90 λεπτό, έκοβε το μάτι του. Αυτό. Για να είμαστε τίμοι, έτσι. Μήπως είναι η ώρα τώρα που είναι νωρίς για να μην πάλι είμαστε 30 πόντους πίσω, γιατί αυτό βλέπω. Να αλλάξουμε προπονητή, να σου πω κάτι. 30 πόντους πίσω να μείνεις από ποιον, από τον Καμπιάσο 36 χρονών, από τον Σιώβα και τον Ποτία που δεν πήραν σέντερ μπακ, από τον Καπίνο τον Αλβανό τον τερματοφύλακα, από τον Φορτούνι που παρέμεινε, από τον σέντερ φορ που δεν πήρε ο Μαρινάκης. Γιατί να μείνεις 30 πόντους πίσω. 30 θα μείνεις. Άμα δεις την κόλλα έτρωγε σήμερα ο Βελίδης, όρθιος να τρώγε. Να τρελαθείς. Όχι, okay, boy. Σε βλέπω δυσαρεστημένο, αλλά και ο Ολυμπιακός, φίλε, δεν κουνιέται, δεν λυγέται. Δεν ξέρω. Οι γάβροι τι έχουν να πούν γι' αυτό. Μου λόξανε. Πήγανε στο Ίδρα Πιτς για. Μήπως ο Παναθηναϊκός θα είναι έκπληξη. Ποιος να είναι? Ο Παναθηναϊκός. Με αυτό το μοντέλο το προπονητή που έχουνε, δύσκολος. Άμα πάρει άλλο προπονητή, γιατί. Εγώ υπολόγιζα πολύ τον Πογιέτ με την ΑΕΚ να έμενε ο Πογιέτ και να έπαιρνε τρεις παικταράδες ο Τζάμπας. Ούτε εκεί έγινε η αυτή. Ούτε εκεί έγινε. Ο ΠΑΟΚ πάει κάτι να κάνει, δεν το κάνει ολοκληρωμένο. Ο Ολυμπιακός έχει μείνει στάσιμος. Προκαλώ τους γαύρους, τους προκαλώ. Στο 90-90-90
για να μου πούνε τι βλέπουν φέτος. Εγώ... Οι 30 βαθμοί που λες, ξέχασέ τους φέτος. Δεν ξέρω, εγώ πάντως θέλω Ολυμπιακός να παίξει με το ΑΠΟΕΛ. Έτσι να δούμε σε φταλιές. Κουστάρισε. Λες να το περάσει, τι λες. Μακάρι, μακάρι να το περάσει το ΑΠΟΕΛ. Τι κλείσε. Κλείσε. Που ΑΠΟΕΛ έχει, έχει πάρει και από τον Ηρακλή προκρίση. Γιατρέ, ο Ξούρουπας. Το θυμάστε τον Ξούρουπα. Περιπτεράς στη Λευκοσία. Σέντερφορ, πάρ' τα μέσα. Βγαίνετε ρε κανένας γάβρος, πείτε μας για την ομαδάρα σας. Καλημέρα. 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 Καληνύχτα, επόμενος, ναι. Έπεσες, πέσατε. Καλημέρα. Δεν πέσαμε ρε, όρθιοι είμαστε. Όρθιοι είσαστε. Είμαστε, είμαστε. Ναι. Γάβρο έψαχνες, Καρχαρία σου βγήκε. Έλα ρε μαλάτο, πού είσαι ρε μαλάτο. Βλέπω τίποτα. Τα πράγματα ζορίσανε μαλάτο. Παρακολουθούμε. Ναι, τι παρακολουθείτε. Τι παρακολουθείτε, τερματοφύλακα δεν έχετε. Ναι. Στόπερ δεν πήρατε, αργή. Χαφ έμεινε λέει ο Καμπιάς των 36 χρονών, δεν τον έβαζε λέει αυτός, αργός. Ναι. Ο Φορτούνης θα έπαιζε στη Λίβερπουλ, στη Μάντσεστερ, στην Γιουβέντους, έμεινε αμανάτη. Σέντερφορ βλέπω να παίρνετε κανένα βέλιο. Λοιπόν, τι έγινε, πού θα πάτε φέτος. Ο Πάρντο έμεινε με εκείνο το κεφάλι το μεγάλο, πού θα πάτε. Το είδε σήμερα, το είδε. Τίποτα δεν είδα. Τίποτα δεν είδα. Τίποτα. Άκου τώρα. Για πες. Άκου τώρα. Η ομάδα έχει ανέβει μια σκάλα στο τρέξιμο. Στο τρέξιμο ανέβηκε σκάλα. Ναι. Μέχρι και ο Ιντέγια, ας πούμε, έτρεχε πιο πολύ από πέρυσι. Ναι. Δεύτερον, σου έχω πει θα πάρουμε ένα center back, ένα center forward. Θα πάρετε! Ναι, 31 Ιουλίου τελειώνει η μεταγραφή ή 31 Αυγούστου. Όχι. Δεν είμαι ενήμερος. Πες μου πότε είναι το ευρωπαϊκό σου παιχνίδι. Το ευρωπαϊκό μου παιχνίδι είναι τέλος Ιουλίου. Και τέλος Ιουλίου δεν έχεις πάρει center for. Έχεις μείνει με δεκάρι το Φορτούνι. Αγόρι μου, έχω τον Πουλίδο τον είδε. Ποιο Πουλίδο ρε, ποιο Πουλίδο ρε, ποιο Πουλίδο ρε. Ποιο Πουλίδο ρε, ο Λουκίνας άμα φτιαχτεί είναι καλύτερος ρε, ποιο Πουλίδο ρε. Κοίταξε, με τα μπυρόκυλα ο Λουκίνας 6 μήνες τραυματίας ρε. Ποιο Πουλίδο ρε, τρελάθηκες ρε. Άκου. Τι άκου ρε, πού θα πας ρε. Δεν το πήρες χαμπάρι ότι ο Χοντρός εγκαταλείπει την προσπάθεια. Όχι βέβαια, πέρυσι, πέρυσι ο ΠΑΟΚ ήταν 40 πόντους πίσω, 30 ήταν ο Παναθηναϊκός. Ναι. Μην κάνετε εκπτώσεις. Έλα ρε, εσύ κάνουμε και εκτρώσεις, τι μας λες τώρα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε. Η ομάδα θα δεις πώς θα είναι τέλος Αυγούστου. Ρε τι τέλος Αυγούστου ρε, ρε είσαι τρελός ρε. Ρε εσύ παίζεις προκριματικά Champions League. Ναι, με κολοπετινίτσα θα παίξουμε, γιατί μας ισχυρεί και είναι κάτι ομάδες εισέβλεπα εγώ η... Πώς τη λένε, ο Ερυθρός Αστέρας, κάτι τέτοιες. Ρε φίλε, ορίστε. Να σου πω κάτι. Σέντερ φορ έχεις τον Ιντέγε. Ωραίος. Και τον Πουλίδο, πολύ καλό. Και τον Πουλίδο. Έχω και ένα οχτάρι το Μανσάτι, γράφει το όνομά του. Ποιος είναι ο Μανσάτι? Έχω και ένα σέντερ μπακ το Ρέτσο. Το είναι 18-19 χρονών τα παιδιά. Ναι. Καταπληκτική. Και εγώ είχα το Μαζουλουξί στον Άρη, 18 χρονών. Μας τρελάνεις ρε τώρα. Θα μας τρελάνεις ρε τώρα ρε. Ρε τον πήρες χαμπάρι ρε, τερματοφύλακα, σέντερ μπακ, εξάρι, οκτάρι, δεκάρι, εννιάρι. Όλος ο άξονας σου είναι βαλούτα ρε. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά. Τουλάχιστον για την Ελλάδα η διαφορά με το δεύτερο θα είναι πάνω από 15 πόντους. Α, για πλάκα. Για πλάκα. Όπως είμαστε. Όπως... Άσε να δεις τι θα φέρουμε. Ναι. Θα. Ναι. Κάθε χρόνο θα και στο τέλος βλέπεις τι γίνεται. Εντάξει ρε φίλε. Ναι. Εν τω μεταξύ εσύ καλά κάνεις και τα λες αυτά για να παίρνουν οι φίλοι μας οι παοξίδες που έχουν μεγάλη ομάδα. Ναι. Τους είδα και αυτούς σήμερα. Ναι. Να τραβάς τα μαλλιά σου. Τι να με τραβήξω εγώ, μαλλιά δεν έχω. Δεν έχεις. Έχουν ένα center back Αργεντίνο που πήραν. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι. Ο Βελίδης, ο Κακομύρης, άστα. Ναι. Όλη η ομάδα γενικά. Για κλάματα. Ήτανε για κλάματα, γιατί ένα γκολ το βάλαν αυτοί μόνοι τους. Ναι. Και ένα γκολ μπήκε από φάουλ που σηκωθήκανε και φύγανε από το τείχος. Αχα. Ναι. Ναι. Και χτυπιότανε και ο τερματοφύλακας, τέλος πάντων. Δεν κάνανε τίποτα. Άρα λες, εγώ, άρα για να καταλάβω λες, τι με κολλάς ρε αυτό που λέει, εγώ παίκτες δεν πήρα ακόμα, αλλά και να μην πάρω εσείς έχετε βαλούτες, θα είστε έτσι όπως είμαστε 20 βαθμούς πίσω, έτσι μας λες. Έτσι. Μάλιστα. Αλλά σου λέω και είσαι μια αλαζονική τοποθέτηση να πούμε.
δεν είναι καμιά λαζονική. Εγώ είμαι πραγματικός. Εγώ περιμένω τους παλιούς Ολυμπιακούς, τους μάγκες, τους καλούς και τα λοιπά, και θέλω και τη γνώμη του γιατρού εδώ, να φωνάξουν, να τσιρίξουν, να ουρλιάξουν, να διαμαρτυρηθούν. Ρε χοντρό, πάρε μας παίκτες ρε. Ρε δεν είδες ότι... Ναι, τι. Θα πάρει ο Χριστιανός. Περίμενε, σου λέω, να δεις 31 Αυγούστου πώς θα είναι η ομάδα και μετά λέγει ό,τι θέλεις. Ναι. Άμα είναι όπως το λες εσύ, θα φωνάξω κι εγώ. Α, 31 Αυγούστου θα φωνάξεις. Ε, ναι, όταν τελειώσουν οι μεταγραφές. Τώρα δεν μπορεί να πεις τίποτα. Δεν μπορεί να πεις τίποτα. Λέει, κύριε, ναι, περιμένω να πάρω ξανά. Είναι μια γνώμη ενός φίλου του Ολυμπιακού, 50 τόσο χρονών. Εκτός Champions League θα φωνάξεις. Σιγά μη φωνάξεις. Θα φωνάξεις. Το Champions League να πάμε μέχρι τους 16, γιατί είναι κλειστό πλατική. Η Μπαρσελόνα, Ρεάλ. Όχι, σε ρωτάει κάτι ο γιατρός και αυτό. Σε ρωτάει κάτι ο γιατρός και αυτό. Η ερώτηση πάει σε όλους τους Ολυμπιακούς. Κάντε την ερώτηση, γιατρέ μου. Η ομάδα θα δώσει 2 προγραμματικούς για να μπει στους ομίλους του Champions League φέτος. Δεν είναι κρίσιμα παιχνίδια αυτά. Δεν θα έπρεπε ήδη να είναι έτοιμη. Οι ομάδες που θα παίξουμε είναι υποδέστερες από τη δική μας, ακόμα και έτσι όπως είναι. Αυτό το ρόστερ. Δηλαδή είσαι ήσυχος. Εγώ σήμερα που τους είδα και όλα τα φιλικά δηλαδή που έχω δει, η ομάδα έχει ανέβει μια σκάλα πάνω σε ταχύτητα. Την Παρασκευή περιμένουμε δηλαδή να δούμε και την κλήρωση. Τι θέλουμε. Βεβαίως. Τι προσδοκούμε. Θα δεις, γιατρέ, ότι η ομάδα θα είναι υποδέστερη, δηλαδή δεν θα είναι ούτε του 20% του Ολυμπιακού. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα παίξει και με ομάδα που θα έχει ψηλό κίνητο, δεν μπορεί να τον αποκλείσει. Ναι. Δηλαδή έχει πολλές φορές... Μπορεί να είναι πιο έτοιμη... Που πιο έτοιμη, μεγάλο το κίνητρο... Θα παίξουμε και δεύτερο παιχνίδι στην έδρα μας, και τα δύο δηλαδή τα προκριματικά, οπότε δεν γεννάται. Καλά, αυτό δεν λέει τίποτα. Μπορεί να κάνεις κακή εμφάνιση στην αρχή. 27 Ιουλίου θα παίξει. Αλλά εσύ λες, δεν με νοιάζει. Καλός είμαι, φορτωμένος είμαι και τι έγινε, ο άξονας μου. Εντάξει, και τι έγινε, θα το πάρω το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Έτσι. Κάνε το πρωτάθλημα, τι θέλετε, μάλιστα. Ο Ολυμπιακός και πάλι. Μάλιστα. Καλώς. Καλά είμαστε, γιατρέ, καληνύχτα κιόλας και στο Γιάννη το Χιλιτίδη, το φίλο μου. Και στον κύριο και στον Γιάννη. Είναι καλό βράδυ να μην σε κρατάω, γιατί παίρνουν κι άλλοι. Έτσι. Μαλάτο μου, μαλάτος. Μαλάτος, καλημέρα, επόμενος φίλος. Πού είναι η Γαύρη, ρε. Αυτός λέει καλά είναι. Τερματοφύλακα και τι έγινε, λέει, που δεν έχω και center back γρήγορο δεν έχω. Και έμεινε και ο Καμπιάς ο 36 που το πέρσι δεν τον βάζαμε και δεν μιλάγαμε και τι έγινε με Λιβόγεβιση. Ένας άξονας αργός, ένας άξονας βαρύς, ένας Φορτούνης με μια πολύ καλή χρονιά πέρσι δεν κουνήθηκε καμιά μεγάλη ομάδα να τον πάρει. Και έχουν, λέει, τον Πουλίδο, το σωσία του Τρέγια, center for. Καλημέρα, φίλε. Ίδια η μούρη του Τρέγια. Όταν ήταν ο Τρέγιας νέος. Πουλίδο. Τον απήγαγαν, λέει, τον. Τι τον κάναν. Απήγαγαν το σέντερφορ. Θα πάνε με τον Πουλίδο σέντερφορ. Δηλαδή ο Πουλίδο σέντερφορ στον Ολυμπιακό μας, λέει ο φίλος ο Μαλάτος. Δηλαδή ο Γιάννου στην Τρίπολη και ο Σκουρλέτης και ο. Πώς τον λένε, τον Φερφελής. Εσύ πες ότι είναι χειρότερο από τον Πουλίδο. Καλημέρα. Σέντερφορ στον Ολυμπιακό. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα, φίλε. Εσύ που ανασένεις, φίλε. Εσύ που ανασένεις, φίλε, εκτός αν σταμάτησες να ανασένεις. Σόφος, επόμενος φίλος, ναι, μας δουλεύεις τώρα. Καλημέρα, ναι. Έλα, Κώστα. Έλα, φίλε. Λοιπόν, πες του Μαλάτου, φέτος στον Ολυμπιακό θα έχει αλλαγές, δεν τις κατάλαβε ακόμα. Ο Μαλάτος είναι αλαζονικός όσο παδός του Ολυμπιακού, εγώ αυτό διακρίνω. Δεν ξέρω οι άλλοι φίλοι του Ολυμπιακού τι θέλουν να πούν τον Ιούλιο μήνα, θέλω να τους ακούσω. Θέλω να τους ακούσω. Θα ακούσω εμένα τώρα. Εσύ είσαι Ολυμπιακός. Εγώ είμαι φίλε ΠΑΟΚ και θα του κάνω δώρο το μέλλον της ομάδας του από τώρα. Ναι. Λοιπόν, έχει κορνέδες. Κορνέδες. Επιστήμονες. Επιστήμονες. Παίρνουν Ολυμπιακοί. Θα τους ξαναδεί όπου να είναι, έρχονται. Ναι, ναι, ναι. Και τη Ρίγα θα την βάλουν οριζόντια για να κάνουν προπόνηση από φέτο. Ναι. Ξέρεις γιατί. Εσύ που θα το πάρεις το πρωτάθλημα δηλαδή φέτος, αυτό δεν θα μου πεις. Εγώ φίλε δεν κοιμάμαι ορθίος. Έχει ομάδα πίσω την τρύπα του Όζοντος. Ναι. Για αυτή φταίει το ένα καλό στόπερ που πρέπει να τρώει σίδερα, όχι γκολ. Ναι, έτσι. Αφού αγόρασε 7 παίκτες να πάρει άλλο ένα να τους κάνει 8, να κλείσει την τρύπα πίσω. Ναι. Αλλά έχω μια μεγάλη στεναχώρια, αρέσει, Κώστα μου. Άμα διαλύσει ο Ηρακλής και πάει 5 χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική, ναι, πώς θα γίνει να ξαναχάσω τον Λεωζίνιο τη χρονιά που έρχεται, ρε παιδί μου. Γιατί συνήθως τις είδες από τον Ηρακλή. Ξέρεις, 80 χρόνια στην ΑΕθνική τον έχω περάσει 79 φορές. Ναι.
Και αυτοί τη βγάλανε φέτος πως με νικήσανε το Λοζίνιο. Αν πάνε όμως 5 χρόνια στη Γάμα Εθνική που θα πάνε, ναι, πώς θα γίνει τώρα να μου την ξαναπεί εμένα ο Μάνος? Αυτό το κούλι. Και θα σου λέει ο Μάνος ότι έχεις να περάσεις από το Καφτατζόγλιο από το 97. Θα πάει 2027 και εσύ ακόμα. Άκου. Σαν τους Αριανούς που είναι αίτητοι στην Ευρώπη 80 χρόνια. Άκουδο. Λοιπόν, επειδή το έχει απλήρωτο το Καφτατζόγλιο, πες του, θα κάνει αυτό 107 χρόνια να περάσει από εκεί. Έμαθες ότι η K20 του ΠΑΟΚ θέλει να πάει να παίξει το Καφτατζόγλιο. K17. Ναι. Κάνει πλάκα ο δικός μας, μόνο επειδή έχει δίκιο ότι δεν ξέρει την πολυμπάλα, να τον βοηθήσουν τον πρόεδρο, φίλε, να τον βοηθήσουν τον ιδιοκτήτη μας, να του πούνε ρέση πίσω έχει την τρύπα του έζοντος. Έχει χάλασει λεφτά, 3-7 παίχτες. Πάρε ένα στόπερ και να στην κλείσει. Έχει τον Τζαβέλα αριστερό στόπερ, πήγε ο μάνατζερ, ο Κουτσαλολιάκος, πώς το λένε. Λοιπόν, τον βγάλανε MVP τον Τζαβέλα, φίλε, χωρίς να είναι MVP. Και όπως θα τον περάσει ο σέντερφορ του Άγιαξ και της Άντερλεκ, θα τον ξαπλώσει φαρδί πλατή με 10 ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και μετά θα είμαστε εμείς κλαψιάριδες. Γιατί εγώ σου λέω, δεν τα λέω όλα ώρα για την ομάδα μου, λέω αλήθειες. Άρα λες, μπροστά είμαι καλός, πίσω είμαι τρύπα. Αυτό διακρίνεις. Ναι, ναι, και να μην πετάξει τα λεφτά του στον κουβάκι και φέτος ο Σαββίδης, να πάει να πάρει να πέφτει. Και να σου πω κάτι, ρε Μίχελε, ρε Ιβιτς, τι κάνετε εκεί πέρα να πούμε. Τα χατήρια λένε τώρα ότι ξέρεις. Δεν παίρνουν στόπερ για να βάλουν το κολλητό του Γιώργου του Σαββίδη. Έτσι λένε, όλοι αυτό. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό, ρε Σικώστα, αυτό είναι για ομάδα. Πήγε ο τόσο τώρα, μπαμπά, με τα δώρα, κάνε μου και τον Τζαβέλα ένα δώρο. Όχι, όχι. Πέτα μπαμπά 10 εκατομμύρια για να μας κυνηγάνε και 1 εκατομμύριο παοξίδες και πέτα και 10 εκατομμύρια ευρώ στη τρύπα να γουστάρουμε, έτσι. Ναι. Και 31 ευρώ γιατί με μια-δύο κινήσεις φτιάχνουν όλα. Και καλή συνέχεια. Κάτσε να ακούσουμε τι λέει ο Γιάννης εδώ από την και Αυστραλία. 31 Αυγούστου, αν δεν έχει έρθει στόπερ, όχι κρέσπο, στόπερ να έρθει, θα ακούγεται πιο πολύ αυτό που είπες, φίλε. Ναι, ναι, παιδιά. Θα ακούγεται πιο πολύ. Ναι, δυστυχώς. Δεν ξέρω τι να πω. Και λίγο ο γιατρός, επειδή είναι γάτα, ρε, οι γιατρέ πήραμε ένα Σέρβο Πασαδόρο επειδή πήγαν οι φυλακοί τον Κάλβο. Μήπως το ξέρεις να μας πεις λίγο τι γίνεται στο βόλεϊ? Δεν παρακολουθώ τις εξελίξεις, αλήθεια είναι, εδώ και πάρα πολύ καιρό στο άθλημα. Η αίσθησή μου είναι ότι εφόσον έχει πίνει ο Καλαμαζής του τιμόνι, έτσι δεν είναι? Ό,τι πήγαν είναι. Βασικό στην εθνική ήταν, αλλά έχει αποσυρθεί επειδή έκαναν ανανέωση, λέει. Τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Άλλο. Για ποιο λέει, για τον Γκρίμπιτς έχει πάρει ο Πάουκ? Όχι μόνο για το βόλεϊ, για το βόλεϊ, επειδή ξέρω γιατρό. Στο βόλεϊ, φίλε, ποιο είναι ο ιδιοκτήτη τώρα στον Πάουκ? Ο Κουρνέτας έχει φάει τα ψωμιά του. Στον Πάουκ, ποιο είναι ο ιδιοκτήτη? Τσαλόπουλο. Τι είναι ιδιοκτήτη, σαν έφορο είναι. Τι δουλειά κάνει? Τι δουλειά κάνει? Ό,τι δουλειά κάνει και ο άλλο. Ποιο είναι ο άλλο? Δεν το ξέρω, μωρέ, δεν το ξέρω. Όχι, δεν με νοιάζει για τον άνθρωπο. Λέω, έχει οικονομική επιφάνεια, τα χώνει σαν τον Αλβανό που ήταν πριν δύο χρόνια. Διαχειρίζεται τίμια, ναι, και φέρνει. Α, διαχειρίζεται? Μάλιστα. Δεν κάνει. Στον εραστέχνη τι θα κάνει? Φυσικά τα μακρύ των παχώσεων. Εγώ ξέρω, φίλε, θα σου πω τώρα, γιατί πρέπει να παρακολουθείτε οι παοξίδες. Εμένα δεν με πέφτει λόγο, αλλά όταν τα χώνει στον ερασιτέχνη ο Ιβάν κάθε χρόνο τα ίδια λεφτά. Ναι. Και διαβάζω εγώ στο ρεπορτάζ, κάνει περικοπές ο κύριος Κατσαρής. Περικοπές. Και όταν ξέρω ότι οι μπαμπάδες και οι μαμάδες υδρώνουν για να πληρώσουν τα παιδιά τους κάθε μήνα 50, 30 κτλ. Γιατί δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτά είναι μεγάλα καράβια, δύσκολα που. Α, καράβια είναι μεγάλα. Κλείνει την μια τρύπα και άνοιξε η άλλη. Α, τρύπες κλείνει. Εντάξει, καλά, εντάξει. Πάντως η σερβική σχολή είναι από τις καλές στο βόλε και προφανώς να έχει παίξει εθνική η Σερβία δεν είναι τυχαίος. Ναι. Αυτό το συζητάμε. Τώρα δεν ξέρω τι κατάσταση είναι. Άμα το δεις να πεις. Τον Μποκμπά τον ευνούχησε ο Ντεσάν βάζοντας τον εξάρι, λέει. Εκεί ήθελε Καντέ, σωστό. Ο Μποκμπά θα έμενε ελεύθερος να δημιουργήσει και κόντρες δεν θα τρώγαν. Εντάξει, ήταν λάθος. Αλλά ζωνικό στήσιμο της ομάδος από τον κύριο. Έπαιξε χωρίς καθαρό εξάρι. Τα σάπια δόντια, ναι. Τι να κάνουμε. Ναι. Χωρίς καθαρό εξάρι. Γιατί πίστεψε ότι θα κάνει γκολ έτσι σχέδιο και αν το έβαζε το εξάρι για να το κρατήσει. Το κατάλαβες? Αυτή ήταν η σκέψη του. Γι' αυτό τα πρεσαρίσματα ψηλά, γι' αυτό οι εντάσεις ψηλά. Άντεξε ο Κακομούτσουνος και στην παράταση. Του βγήκε ο τραυματισμός του Ρονάλντο, άλλαξε το σχήμα. Το παλιωτόμαρο βγήκε και τραυματίστηκε ευτυχώς. Πολλά στη συγκυρία. Κεφαλιά του Γκρισμάν μισό μέτρο out. Όχι, μόνο την έβγαλε ο τερματοφύλακας. Όχι, η πρώτη κεφαλιά. Η δεύτερη του Γκρισμάν ακινητοποιημένος ήταν ο τερματοφύλακας. Ήταν εκεί μέσα, αν έμπαινε, τελείωνε το παραμύθι. Εντάξει, ανέβαζε πρώτη γκολ Γαλλία και νωρίς κιόλα. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. 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 Α, πού είσαι, Βασίλη? Καλώς τον. Κλεωμένη, καλώς τον. Πού με κατάλαβες, πού με κατάλαβες? Τι έγινε, είναι κλεωμένη, όλα καλά στο ρεπορτάζ του Άρη. Εμείς αμέτρως και Μετρόπολης δεν μιλάμε κακά πράγματα για τον Άρη. Όλα είναι μέλι γάλα στον Άρη. Μια χαρά. Θα κάνει πρωταθλητισμό, θα βγει κατηγορία. Ο Κλεόπας είναι μια χαρά και η ρευστότητα δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι μια χαρά. Άρα το ρεπορτάζ του Άρη είναι όλα καλά. Σε ακούω τώρα εσένα.
Άκουσα τον Βασίλη, έχω καιρό να τον ακούσω, γι' αυτό λέω. Αχθέ το Βασίλη, ναι, χάθηκε ο Βασίλη. Πηγαίνει και στην κινηματογράφο, ρε φίλε, τι να κάνει ο Βασίλη, είναι και συνεφίλ να πούμε πώ. Α, πάει στην κινηματογράφο, ένα ακούω, λέω αυτά που λένε τώρα. Οι Παοκτήδε βγαίνουν, οι Ολυμπιακοί βγαίνουν, εντάξει, ο Ολυμπιακό πάλι θα το πάρει το πρωτάθλημα. Βασίλη. Γιατί να το πάρει, ρε πάλι το πρωτάθλημα Ολυμπιακό. Δηλαδή, τι μεταγραφέ έκανε και να το πάρει πάλι το πρωτάθλημα. Τον Τελαμπέγια, ναι. Το Δελαβίνια. Καλώ. Ο Ολυμπιακός και Σέντερ Φόρ το Θεοδωρίδη το Σάββα να βάλει, πάλι θα το πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Λοιπόν, φιλαράκι σας, φιλαράκι σας. Λοιπόν, τώρα η ομάδα της Κωνσταντινόπολης, Τραπτόπουλε, που μιλάτε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι. Ο μόνος που τη δίνει φαβορή για το πρωτάθλημα είναι ο Κουλιανός. Ναι, έτσι με είπε και εμένα εκτός ένα. Βάλε 100 ευρώ, με λέει, στον ΠΑΟ. Εγώ τα πήραμε έναν, λέει, πήραμε καναδιό από την Τουρκία, από κάτι τουρκικές ομάδες. Κοίταξε, ο Κάνιας είναι καλός παίχτης. Η αλήθεια είναι αυτή. Για ποιον είπε. Τον Κάνιας. Ο Αργός ο Κάνιας. Και Ισπανιόλ. Καλός, καλός. Εγκεφαλικός. Και ότι πρέπει. Καλύτερος του Τζιόλι, δεν το συζητάμε. Πιο γρήγορος λίγο. Καλά, πιο γρήγορος από τον Τζιόλι και εγώ είμαι. Πιο γρήγορος από τον Τζιόλι και εγώ είμαι. Που λε αυτό που λέει, εγώ με τον Τζιόλι, άμα συναντηθούμε στο Καραμελίτσα. Ναι. Ωραίο παιδί ο Τζιόλι όμω. Και φύγω προς τα πάνω στην Πηλαία μέχρι το Δημαρχείο. Εγώ θα έχω φτάσει στο Δημαρχείο και ο Τζιόλι θα είναι στη γέφυρα ακόμα. Εγώ σου λέω ότι αν βρεθείς με τον Τζιόλι θα λιώσεις από έρωτα για τον Τζιόλι. Εγώ αυτό λέω. Ότι είναι ωραίο παιδί σαν μοντέλο. Δεν είναι ωραίο παιδί, δεν σ' αρέσει δηλαδή. Ο Τζιόλι. Ναι. Ο Τζιόλι στα νιάτα όταν ήταν στον Παναθηναϊκό ήταν και καλός παίχτης. Βρέα στα νιάτα του, για άντρα σε λέω, σαν σ' αρέσει. Ε, όλοι καλοί είναι. Γιατί να μην είναι, όλοι πολύ καλός είναι. Ψηλό αγόρι. Δηλαδή από τον ΠΑΟΚ ποιος είναι ωραιότερος δηλαδή. Από τον ΠΑΟΚ, δεν τους ξέρω όλους ρε. Δηλαδή τον Μπέλκα το γλυκοβλέπεις εσύ, τον Μπέλκα. Ρε με αυτό τον Μπέλκα, όλο για τον Μπέλκα με λες. Επειδή έχει το baby face αυτό, το αξίρι, το δεν έχω γένεια να ξυριστώ. Αυτό το παιδικό ρε παιδί. Εγώ θα σου πω αυτό που λέει, αλλά δεν μπορείς να με βοηθήσεις. Σε ρώτησα για έναν παίκτη που τον έχω γνωρίσει πολύ καλά. Ποιον? Και κάναμε παρέα και δεν ξέρεις που, δεν ξέρεις που βρίσκεται. Ποιος? Μπάμπης Οικονομόπουλος. Α, αυτό ήταν Γιαβράκη, πού να στο γνωρίσω. Ήταν, ναι. Ήταν στα Χανιά χαμένο. Στα Χανιά κάπου πήγε εκεί πέρα. Άσο ναι, ημίχρονο διπλά τελικά. Ναι. Μετά τα Χανιά που χάθηκε τελείως. Αυτό, ναι, αυτό το κούστερες πιο πολύ από όλους. Ναι. Όχι ρε, τον κάναμε παρέα σε ένα καφέ τέλος πάντων στη Χαριλάου παλιότερα όταν ήταν στον Άρη ακόμα. Αχα. Μαζί με τον Καραγιάννη, με αυτό. Πήγε στο Φίζαντα, έχει κάνει τουρ. Έχει κάνει τουρ, ναι, καλά, ναι. Η Ελευσίνα του έμεινε να παίξει εκεί, ναι. Ναι, ναι, γιατί ειρωνικά με είπες ότι είναι μπάρμαν, γι' αυτό, για. Μπάρμαν, εντάξει, σ' αρέσουν και οι μπάρμαν. Είσαι... Λοιπόν, τώρα. Για τον Άρη τώρα, θα διαρκείας παίρνουμε, πού θα πάρουμε. Πόσα διαρκείας έχει καλέ ο Άρης? Δεν ξεκίνησε η πρωί, ναι. Πώληση. Βγήκαν τα διαρκείας. Εδώ ρε η ομάδα της Μικράς Ασίας έχει 2.000 και κοντεύει να πάρει το πρωτάθλημα από τον Αύγουστο πάλι. Μάλιστα, αυτό έχεις να πεις. Δεν μας απασχολεί, δεν τη συγκρίνουμε. Δεν συγκρίνουμε, εντάξει. Άλλη κατηγορία, άλλες απαιτήσεις. Άλλο. Βασίλη, εύχομαι ο Άρης βρίσκει σιγά σιγά το δρόμο του χάρη στον Αναστόπουλο και στον Καρυπίδη. Έχουμε να ξεκουμπιστεί και αυτός του Ηρακλή, πώς τον λένε. Καλά, εντάξει, το πρόβλημα του Ηρακλή δεν είναι απαραίτητο από Παθανασάκη, σαν να είναι μεγαλύτερα τα προβλήματα στην ομάδα. Ναι, αλλά τα προβλήματα από εκεί έρχονται όλα με αυτά τα κολολευτά, να πούμε. Που κοίταξε, Παπαθανασάκη, αυτή τη στιγμή, όποιος και να βρεθεί σε αυτό το. Δεν μου λες τώρα και οι δυο. Αν ήταν στον Άρη ο Παπαθανασάκη και ήταν ο Σούπερ 3, γλίτωνε ο Παπαθανασάκη. Καταρχήν, κάτσε να κάνω εγώ μια οπαδική σύγκριση τώρα. Φαντάσου τον Άρη επί Σαωρίδη σε Σούπερ 3. Να μην γουστάρει έναν παράγοντα. Γιατί ο Ζαχουδάνης επί τι ήταν. Για το κυνηγητό έφυγε. Έφυγε κυνηγητό. Του έφαγε τα λεφτά, δεν λέω εγώ. Του έφαγε και άλλα λεφτά ένα άλλο με τα ραδιόφωνα του φάγανε κάτι λεφτά. Του πήραν τα λεφτά. Ναι. Ναι. Στην Αμερική. Κοίταξε. Ναι. Προσωπικά. Δημοσιογράφο ο γιο τη, σε 3. Προσωπικά εγώ θέλω να κλείσω ένα βιώσιμο μαγαζί να μην χρειάζεται ο διοκτήτη να βάζει το χέρι στην τσέπη για να καλύπτει. Άλλο να... λέω εγώ. Ό,τι κάνει ο Πάκ. Δηλαδή. Οι μπούκε που τρώγανε οι παράγοντε του Άρη από του Σουπεράδε ήταν ασύλληπτε. Και η μπούκα που έβαγε ο Παπαθανασάκη από του Ηρακλήδη ήταν κλάι μάιν. Αυτό θέλω να πω. Η δυναμική, υπήρχε... η δυναμική δηλαδή τη μπούκα. Κατάλαβε. Αυτό που λέει, αν υπήρχε Σαουρίδη αυτή τη στιγμή και ήταν ο Παπαθανασάκη στον Άρη. Ναι. Μέσα σε 10 λεπτά θα τον είχε καταπιεί. Σε μένα το λες, ρε. Τι, να του κάνει μαθήματα αυτός. Είναι ανεπίδεκτη μαθήσεις. Αλλά είναι άλλες εποχές. Έφυγε ο Παπαθανασάκης από το ξενοδοχείο ντυμένος καλόγρια. Φρουρούσαν εκεί, σαν και εκείνο το έργο, τους Βροντάκηδες και τους Φορτουνάκηδες, κάτι τετραγωνοκέφαλοι εκεί στον Ηρακλή.
του ζήτησε και τσιγάρο. Ναι, γιαγιάκα, λέει. Πάρε και ένα τσιγάρο. Και πάνω... έφυγε στην Αθήνα. Λέει, πώς μας ξέφυγε, λέει. Τι θα σας πω, λέει. Το πρόβλημα του Ηρακλήδη είναι ο Παπαθανασάκης. Ναι, το πρόβλημα του Ηρακλήδη είναι ότι έχει διαμορφωθεί μια ατμόσφαιρα που είναι τόσο τοξική που δεν είναι καλή επενδυτική ευκαιρία για τον οποιοδήποτε σοβαρό επενδυτή. Φοβάται. Δηλαδή, φταίει η οικογένεια. Φταίει η οικογένεια του Ηρακλή, το λέω και το πιστεύω πραγματικά, γιατί είναι αλήθεια αυτό, που δεν έχει διαμορφώσει ένα καλό κλίμα για να έρθει ένας αξιόλογος άνθρωπος και να επενδύσει στην ομάδα. Εκεί δεν θέλουν να έρθει ένας τέτοιος άνθρωπος μέσα από την ομάδα. Δηλαδή βλέπεις ότι αυτή η αρρώστια συνεχίζει και επιμένει. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Τελειώνοντας, θέλω να ρωτήσω, φοβάσαι μήπως ο Ηρακλής φέτος δεν μπορέσει να τελειώσει το πρωτάθλημα? Εγώ φοβάμαι ότι ο Ηρακλής στο σωματείο δεν έχει μέλλον. Πάμε για διάλυση. Με μαθηματική, είναι... με μαθηματική ακρίβεια. Έλα, ρε, θα βρει ένα αφημί, θα πάρει ακόμα κάτι. Εννοώ ότι γενικότερα ότι δεν ανανεώνει το πελατειακό του δυναμικό, όλο συρρυκνώνεται διαρκώς. Μπορεί να γίνει αυτό που ήθελε και ο Μητυλινέος, εθνικός. Δηλαδή, έχω δει πάρα πολλούς Ηρακλειδείς στον κόσμο κλεωμένοι. Έχω δει Ηρακλειδείς στο έξω δρόμο και μου λένε να πεθάνουμε, να ηρεμήσουμε. Δεν γίνεται αυτός ο καρκίνος. Δηλαδή, προτιμούν να διαλυθεί η ομάδα, να ηρεμήσουν. Πάνε να συντηρείται όλο αυτό το κλίμα. Και δεν ρίχνουν τα βέλη στη διοίκηση. Πρόσεχε. Τα ρίχνουν τα βέλη αλλού. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός θα παίρνει συνέχεια για πρωταθλήματα. Εδώ πέρα δεν υπάρχει κανένα. Θα παίρνει ο Ολυμπιακός τα πρωταθλήματα. Τώρα... θα βοηθάει και σας λίγο. Εμάς, πότε μας βοήθησε, ρε Ραπτόπουλε? Έλα, μωρέ, τότε με το Σκόρδα δεν σας βοήθησε που σε 5-1-4-0 εκεί το ατρόμητο μέσα 0-1. Έλα, άστα. Αφού παίζαμε μπαλάρα, πώς θα γίνει? Ναι, μπαλάρα με το Σούλη Παπαδόπουλο. Άντε κάτω, άντε φύγει από εδώ πέρα, παίζετε μπαλάρα. Τα γάρι να πούμε. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Έλα, φίλε. Έπεσε, έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Έλα, ρε Κωστά. Έλα, ρε φίλε. Έλα, χαιρετώ και τον γιατρό. Το γιατρό δεν έχεις εκεί πέρα? Ο γιατρός και όχι μόνο. Ήθελα να σε πάρω και πιο μπροστά. Ναι. Να σε πω κάτι, είχες πει για τον Ρονάλντο τότε. Ναι, ότι... ο Ρονάλντο, τον Κριστιάνο. Νευρίασε, ρε παιδάκι μου, που βγήκε άφηξε αυτός και οι άλλοι το πήραν, έτσι. Αυτός ο κομπλεξικός, ναι, δεν μπορούσε να καταλάβει. Ένα λεπτό, Κώστα, να σε πω. Μάλιστα. Άμα εσύ πάθαινες αφωνία για ένα χρόνο, ναι, και το Μετρόπολης ξεσβότανε στο 50% και ο Κόκκινος έκανε μόνο στο εκπομπή και πήγαινε στο 70%. Ναι. Τι θα κάνεις εσύ, για πες μας. Θα σου πω εγώ τι έγινε όταν έφυγα εγώ από εδώ. Όχι. Όταν αρρώστησα 15 μέρες. Ναι. Δεν ήξερα, είχα καρκίνο, δεν ήξερα τι. Τα θυμάμαι, ρε Κώστα, το παρακολουθούσα αυτό. Ναι. Το παρακολουθούσα, σε παρακολουθάω. Ναι. Να κάνεις πως πανηγύριζες και εσύ μαζί. Τι να πανηγύριζα? Όπως πανηγύριζε αυτός που έκανε μετά στον πάγκο, θα το κάνεις και όχι, ρε Καραγκιός, όχι, δεν θα έκανα Καραγκιός λίγη, εγώ τέτοια δεν κάνω. Δεν σε λέω ότι θα έβγε τις μεσημέες, αλλά ξέρεις, δεν θα έτσι να και... Απλά ήξερα ότι από μέσα του ο Κόκκινος παρακαλούσε να πεθάνω και να πάρει μόνο την Ναι, αυτό τώρα δεν τον πιστεύεις ούτε και εσύ, εντάξει. Έτσι από μέσα, δεν έκανε το στεναχωρεμένο. Έκανε το στεναχωρεμένο, αλλά πήγε στον Ανδρώνη και του λέει: μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ τώρα, το είπε ξέρω. Και του λέει: Ανδρώνη, αυτό φοβάμαι, ότι είσαι εσύ μόνο εδώ τώρα. Και κάτι άλλο που τώρα που πήρε και ο Κλερωμένος προηγουμένως. Λέγε, ρε. Σε ποια ταινία ήταν που φιλήθηκε ο Αλεξανδράκης μαζί με τον Κωνσταντάρα στο στόμα? Δεν είναι στο Αγοροκόριτσο. Άμπρα, το βρήκε ο γιατρός. Γιατρέ, σε κερνάω ένα πενιλί άμα αυτή τη δράμα. Μεγάλη δόξα τι κάνει, γιατί είναι και συμπαθιά. Η δόξα, παιδιά, είναι σε καλό δρόμο, γιατί την πήρε κάποιος που έχει λεφτά, που πληρώνει. Όχι, μωρέ, τον άκουσα τον κλάψα, πολύ κλάψα είναι. Αλλά έχει φράγκα, κότσο. Δεν πάει να έχει φράγκα, ρε φίλε. Αυτός... κάνει την ομάδα δεν με νοιάζει, ρε φίλε, αν έχει φράγκα. Γούρσος Λαμάς είναι, να πούμε. Ναι, το ξέρω. Είναι λίγο ιδιόρυθμος. Δεν είναι ιδιόρυθμος, Γούρσος Λαμάς είναι. Εσύ πού το ξέρεις, ρε. Τον άκουσα, ρε φίλε. Δηλαδή χρόνου πάμε επαγγελματία στα δικαιώματα. Τον άκουσα, ρε φίλε, το σηκάθηκε η ψυχή μου, τον άκουσα στο Μετρόπολης. Τέτοια μύρλα δεν είναι. Δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν. Δε. Ναι, εδώ και η φίλη. Και μάλιστα. Ύστερα έχει ένα επίθετο το οποίο εμένα δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, θα πω στο φίλο και τη σκηνή με τον Αλεξανδρά, γιατί είναι πολύ αστεία. Λοιπόν, φίλε, λίγο να διακόψω. Είναι δυνατόν, να λέγεσαι Μπύρος. Να σου πω πώ την ταινία. Είναι αρχαίο όνομα αυτό. Άσε με μωρέ τώρα με τον Μπύρο. Να σου πω κάτι. Μπορεί να έχει λεφτά. Μπορεί να θέλει να βάλει τόσα δράματα αυτά. Την κουρσουζιά του και τη μύρλα του δεν μπόρεσε μέσα στα μάξι, πόνο στο κεφάλι μου. Πόνο στο κεφάλι μου. Έχει κάνει πολλά, έχει κάνει πολλά. Στο γέλο, ρε κάθαρμα, μην σου πω. Λοιπόν, ο φίλος, να θυμίσω λίγο τη σκηνή, γιατί είναι πολύ ωραία. Είναι ο Αλεξανδράκης, είναι η φόνση που είναι το αγοροκόριτσο. Γουστάρει το Γιονάκι, του λέει ότι φυλάει πολύ κρύα, έχει μεθύσει ο Αλεξανδράκης. Ποια γουστάρει το Γιονάκι? Δεν το γουστάρει, παίζει με τον Αλεξανδράκη Φόνσο σε εκείνη την ταινία. Ο Αλεξανδράκης έκανε το μεθυσμένο. Ήταν μεθυσμένος, πάει στη στρατηγού που τα τρέφει από τον Κωνσταντάρα και του λέει φυλάω κρύα. Καλά, ήταν η σκηνή απίθανη.
Πολύ γέλιο, πολύ γέλιο. Εγώ δεν το είδα πριν εκείνο πολλά χρόνια. Τώρα το είδα, πριν ένα δίμηνο. Φοβερείτε. Είναι ωραία ταινία αυτό, Γοροκόριτσο. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Δεν την έχω δει. Στην Αίγινα κιόλας γυρισμένη. Άλλες εποχές, άλλες καταστάσεις. Φοβερός Κωνσταντάρας που ήθελε αγόρι και όχι κορίτσι και μετατρέπει τη φόνη σε αγοροκόριτσι. Κώστα, ναι, να σου πω και ένα τελευταίο. Να μου πεις. Πρέπει να βγάλει ο Βαγγέλης από την Καστέλα ένα βιβλίο που να λέει «Η καθαρότητα του ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης». Κοίταξε. Ξέρει και το στημένο που έγινε στον Οδυσσέα Κορδελιού πριν 30 χρόνια. Κοίταξε, αυτό που κάνει, αυτό που κάνει η Θεσσαλονίκη. Είναι... Ωραία, αυτό τα ξέρει όλα πριν. Όχι. Άκου. Η Θεσσαλονίκη είναι το ίδιο αμαρτωλή με την Αθήνα. Απλά διαχειρίστηκε λιγότερα χρήματα. Ε, ναι, ρε, εντάξει. Αφού ρε Κώστα, αυτοί δεν μας ελευθερώσανε. Ποιοι μας ελευθερώσανε? Εδώ πάνω εμάς. Ποιοι? Αυτοί από κάτω. Α, ναι, ο γιατρός ο άλλος. Δεν ελευθερώσανε αυτούς και, και αυτοί εμάς. Άρα τους χρωστάμε. Τέλος. Τι να λες αυτά, ρε. Πάμε. Ε, μην τα λέω καλά, ρε. Ας να αιωρείτε μια φήμη, να πούμε. Άσε να αιωρείτε μια φήμη. Καλός ο Μπύρος, λεφτά έχει, έμαθα, θέλω να κάνει τη δόξα. Πολύ μύρλα, ρε φίλε. Α, παπα. Δείξε έργο μου, αδερφέ μου. Πάρε με τα γραφάρες, να έρθει και ο κόσμος στο γήπεδο. Άμα η δόξα δράμας 15 χρόνια είναι σαν υποληψία, δεν μπορείς ένα χρόνο να τους πείσεις με λόγια. Με έργα θέλει ο κάθε οπαδός ομάδος. Καλημέρα. Καλημέρα. Καληνύχτα. Επόμενος, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπάμπης από Αθήνα. Γεια σου Μπάμπη από την Αθήνα, Ολυμπιακός. Όχι ρε Παναθηναϊκός. Α, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακούς ζήτησα αλλά κοτεύουνε, δεν βγαίνουνε. Κοτάρες, ναι. Στην βραδινή εκπομπή νιώθω σαν λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια. Έχουμε άπειρο χρόνο, δεν μας κλείνει ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης. Πότε σε έκλεισε ο Γρηγόρης? Ποιο δεν έκλεισε? Άμα ξεπεράσεις, ειδικά μας το στριμώξεις κιόλας, κλείσει τον, να πέρασε ο χρόνος. Δεν το στριμώχνετε. Ναι, άστα να πάνε ακούς. Ναι. Καλά ρε να πούμε, αύριο να πάνε σε ψαροταβέρνα και δεν θέλει να πληρώσει για να κάνει διαφημίση. Είναι φοβερός. Δηλαδή, τώρα αυτός, ο Γκαρσόνι τι θα του πει, αντί να του δώσει μπουρμπά, θα του πει, κοίταξε, άμα είναι να στήσουμε μια κλήρωση, να δώσουμε μια πρόσκληση για τον ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, είναι στο αίμα του να κάνει αυτό τον αρέσει, άκου να δεις. Αυτό τον αρέσει να ασχολείται με θέματα τα οποία ας πούμε ασχολούνται άλλοι και θέλει αυτός να δείξει ότι τα κάνει καλύτερα. Ας πούμε πάω να κάνω εγώ μια τηλεοπτική εκπομπή. Θα αποτύχεις, θες να επέμβω. Λέω, αποτυχάνω και μόνος μου. Λέω, τι να, δηλαδή λέει τη γνώμη του, θέλει να κάνει το αυτό. Θεωρητικά τα λέει καλά. Όταν φτάσει η ώρα να γίνει πράξη η όλη ιστορία, εκεί απάνω να πούμε βγαίνει χριστιανισμός, κομμουνισμός. Η θεωρία είναι καλή, αλλά η πράξη να μου δεν εφαρμόζεται. Κατάλαβες τι γίνεται? Πάντως, σαν δίδυμο γελάω, γιατί και ο φίλος μου είναι λίγο πιο παχύς από το Γρηγόρη. Ο κόκκινος δεν είναι παχύς, κάνεις λάθος. Ο κόκκινος είναι αγύμναστος. Είναι αυτός κτλ. Έχει μεγάλο κεφάλι. Και ο φίλος μου το ίδιο. Μεγάλο λαιμό. Και έχει λίγο κοιλιά και δεν μπορεί να τον πει χοντρό. Είναι γεματούρης, δεν είναι χοντρός ο κόκκινος. Μην μου πεις ότι ακούει και αυτός μαχαίρις όπως ο φίλος. Ακούμε λίγο. Και είναι και άκολος. Δηλαδή είναι μερικοί τύποι οι οποίοι έχουν κοιλιά, βυζιά αυτά κτλ. Και το παντελόνι τους πέφτει. Πρέπει να πάρει ευχή το παντελόνι, πέφτει το παντελόνι. Είναι άκολοι. Δεν έχουν πισινό. Φαντάσου, δηλαδή μην μου πεις ότι ακούεις μαχαιρίτσα όπως ο φίλος μου. Κοίταξε, ο κόκκινος είναι μουσικός παραγωγός, ακούει τα πάντα, δεν τον πιάνεις. Γιατί εγώ το φίλο μου το φωνάζω Γουρουνόπουλο Blues. Γιατί δεν σε αρέσει ο Λαβρέντης μαχαιρίτσας? Ναι ρε, κατάλαβε αυτό το λέω, επειδή του αρέσει τον φωνάζω Γουρουνόπουλο Blues. Εντάξει. Σαν το τραγούδι αυτό. Εσύ λοιπόν, τι ακούς, τι έγινε ο Πάου, εσύ τι ακούς ρε φίλε? Εγώ? Ναι. Jethro Tull. Ναι. Iron Maiden. Ναι. Δηλαδή τα παλιά. Πόσο χρονών είσαι? 35. Ανύπαντρος? Ανύπαντρος, ναι. Μόλις παντρευτείς, αν παντρευτείς ποτέ και κάνεις κανένα παιδί, θα ακούσεις να πούμε Καζαντζίδη. Μα ποιος είπε δεν ακούω Καζαντζίδη? Καταρχήν εγώ είμαι θαυμασής του Άκη Πάνου. Α, ναι. Εγώ είμαι και του λαϊκού, άστο, είναι λόγω του πατέρα μου. Αυτός άστο, πολύ λαϊκό. Ναι. Λοιπόν, για πάμε και στα ποδοσφαιρικά. Ο Πάοκ, φίλε, είδα σήμερα καταρχήν τα γκολ, τι ήταν αυτά, ρε φίλε? Εντάξει, ρε φίλε, δεν έχει τύχει ο Βελίδης. Δεν έχει. Με τη σημερινή εμφάνιση δεν έχει καθόλου, ειδικά στο τελευταίο γκολ. Ναι. Άρα πρέπει να επιστρέψει Γιάννενα για να βρει τον εαυτό του. Από πέρσι δεν είχε τύχει. Ο Βελίδης έκανε μεταγραφή σε ντεφορμάρισμά του απάνω. Ναι, γιατί και στα Γιάννενα στις αρχές θυμάμαι έκανε φοβερά παιχνίδια. Ήταν πολύ καλός.
ο Βελίδης στο 3-5-2 έβγαινε καλύτερα. Μετά όταν το έριξε τετράδα στην άμυνα ο Πετράκης, κάπου άρχισε να τα τρώει και πάνω στο φάγωμα των γκολ, μπαπ, κάνει και τη μεταγραφή. Σε κακό φεγγάρι ήρθε στον ΠΑΟΚ. Να έχεις υπόψη. Τα πράγματα θα αρχίσουν να πηγαίνουν καλά στον ΠΑΟΚ, να ξέρεις, όταν θα αρχίσει ο Κόλκας να κράζει τον Τζαβέλα. Ο Κόλκας να εκεί θα πούμε ότι πάμε σε καλό δρόμο. Να πω κάτι. Ναι. Ο Κόλκας είναι ένας. Αν τον κατηγορήσετε και του χρεώνετε ότι ας πούμε έχει φιλία με τον Τζαβέλα, είναι ένας. Δεν μου λες, οι άλλοι δημοσιογράφοι. Ναι. Όταν βγήκε εκεί ο Αναστασιάδης αυτό το πράγμα. Και ναι. Το βγάλανε MVP. Δηλαδή ο Κόλκας είναι το θέμα τώρα. Εντάξει, να σου πω κάτι, επηρεάζει να πούμε. Εντάξει, είναι από τους πιο γνωστούς ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ και μπορεί να επηρεάσει κόσμο, έτσι. Και το κακό της. Μπορεί ο Κόλκας να σου πει σήμερα, φίλε, ο Τζαβέλας βγήκε MVP. Ως αριστερό στόπερ σε τετράδα πήγε πολύ καλά. Ως τρίτο στόπερ πήγε πολύ καλά. Και τι έχεις να πεις. Τι άπεις. Μπορείς να πεις. Κόλκα να του πεις, ξέρεις κάτι. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον ΠΑΟΚ επίπεδο στην άμυνα, δεν πρέπει ο Τζαβέλας να είναι βασικός πουθενά. Μα και ο ίδιος το ξέρει. Δηλαδή, έχεις τον Κίτσιο από εκεί, τάτρωγες, την έκλεισες την τρύπα. Πήγε στο Βοελίδη και τα λοιπά, πήρες τερματοφύλακα, ας πούμε ότι θα την κλείσεις την τρύπα. Στα στόπερ τι κάνεις. Έχει θέμα πίσω, ειδικά ο ΠΑΟΚ έχει πολύ θέμα αυτή. Ο Τζαβέλα γιατί δεν τον τραβάς αριστερό μπακ, αφού ο Λέοβατς είναι σαν άρρωστος είναι. Ο Λέοβατς είναι σε νύκτερο θα ρίσκει έχει. Γιατί άμα το βάλω τον Τζαβέλα αριστερό μπακ, να πάρω δυο σέντερ μπακάρες και να έχω καμπακ, να πούμε μπακ, όπως το λένε, τον Χατζη Ισαΐα που είναι σωματώδης και καλά σωματικά προσόντα και τα έχω τέταρτο το Μαλέζα. Και αν θέλω να παίξω 3-5-2, του πετάω 3. Για ποιο λόγο. Να βάλω τον Τζαβέλα αφού έχει καημό και ντέρτιο Μίκη, να τον πετάξω αριστερό μπακ. Τι στόπερ δηλαδή τώρα, και Λέοβατς αριστερό μπακ. Τι είναι αυτή η βιόλα τώρα δηλαδή, τετράδα άμυνα στον ΠΑΟΚ είναι. Έτσι το βλέπω εγώ. Τώρα εσύ. Το θέμα είναι στο αποκλιματικά θα έχει θέμα. Και μετά θα σου βγαίνει ο Ντόναλντ Ντακ και θα σου λέει άντε πήγαινε πάρε κανένα μεροκάματο εσύ από την Αθήνα κάτω. Ο Ντόναλντ Ντακ λέει ο Παπαμπρίζας. Αλλού θα το πηγαίνει. Γεια χαρά. Γεια. Εμένα με λένε Φέστερ. Το ξέρεις το Φέστερ. Όχι. Άγκλ Φέστερ από την. Θείο Φέστερ με λένε. Από την οικογένεια Άνταμ. Έτσι λένε ότι μοιάζω με τον Φέστερ. Πρέπει να παρεξηγηθώ δηλαδή. Oh. Καλημέρα. 40 δευτερόλεπτα γρήγορα ένα διαφημιστικό πάμε. Τα χαιρετίσματά μας στην Ημαθία, στο φίλο μας τον Κώστατο Σιρόπουλο, στο Καμποχώρι. Καλημέρα μας στον Όμηρο τον Ακροατή. Την καλημέρα μας στον Ντίνο τον Άκουα Βέλβα της Williams. Τα χαιρετίσματά μας στον Οβοσέλατς. Καλημέρα. 5 είστε στην αναμονή. Θα μιλήσετε και οι 5. Αν προλάβουμε θα πάρουμε και κανέναν ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Ραπτοπουλή, καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη, καλημέρα στην παρέα σας, τον γιατρό τον Βασίλη, τον Γιάννη τον Κελντίδη και στο παλικάρι που είναι... Μετανάστη στην Αμερική, στην Αυστραλία. Αυστραλία βρεσέ είπε το παλικάρι ότι είναι. Καλημέρα. Και εσύ βρε αγόρι μου ήρθες από την Αυστραλία να δεις τους δικούς σου και έκατσες και είδες ποδόσφαιρο σήμερα. Τα ματάκια σου δεν τα λυπήθηκες. Μου είχε λείψει να σου πω την αλήθεια. Μου είχε λείψει. Σου είχε λείψει αυτό το φανταστικό καταπληκτικό ποδόσφαιρο που... Μας έστειλαν τον Άντωνης εδώ στα ΧΑΦ. Στον Άντωνη σου είχε λείψει. Κοιτάξτε, κυκλώθηκε και 300.000 ευρώ. Ναι, αυτή την παλτουδιά, ναι. Όταν το είχα ακούσει, πώς είχα γράψει ότι δεν κάνει ούτε να πουλάει λουκουμάδες στον Gold Coast αυτός, αλλά με κράξαν κατευθείαν. Αυτές τις λαμογές φέτος δεν κάνει ο ΠΑΟΚ. Αυτές τις λαμογές δεν τις κάνει. Όντως. Δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε. Ναι, αυτή την απάτη την ποδοσφαιρική που έφερε. Λέει. Αριστόπουλο έχετε εσείς στις τάξεις των ομάδων σας της πόλης. Αριστόπουλο. Δεν έχετε. Μάλιστα. Δεν μου λέτε Μποσκάκι έχετε. Δεν έχουμε, όχι. Λιαχούδη έχετε. Όχι. Γιάχου έχετε. Όχι. Πώς θέλετε να πάτε μπροστά. Μπορούμε τον Οκτώβριο να τους αποκτήσουμε. Άχαστες οι εκλογές. Έτσι λες εσύ. Όπως ο αιώνιος πρόεδρος της Επισημήτης πόλης σας. Ναι. Που σε τρεις αναμετρήσεις με τον... Σχιζοδήμο. Ναι, δεν έχει... Και ξέρετε ποιος είναι χορηγός του κυρίου Σχιζοδήμου, ε? Ποιος είναι? Τύπος, αφού πήρατε και παίρνατε και λίγο χαρτί υγείας παραπάνω στο σταθμό. Δεν υπάρχει πια.
Ο Μεγαλοφρύδης, ο Λεοντόκαρδος. Ποιος για? Δεν μπορώ να πω όνομα άλλο. Οδηγός στην Κρυσάβα είμαι. Αν είχε... Μας έκανε δώρο με το, από τον κύριο Σοκράτης, εκτός από την Μπεμβέ. Μας έκανε και το Ματί στο αυτό, δώρο. Αυτό είναι ένα ψέμα, γιατί ναι. Αν έρθεις να δεις πώς λειτουργούν τα πράγματα εκεί, δεν, ναι. Υπάρχει, δεν υπάρχει καμία καλά, φιλία. Ναι. Δεν υπάρχει, όχι. Δεν και αυτός ο σχιζοδήμος που πάει με τους πρώην μπάτλερ του Νιόνιου, βρε. Τους μπάτλερ. Που πάει, βρε, με αυτούς, βρε. Ο ένας είναι και ιδιοκτήτης ομάδος, βρε. Ναι. Δεν μου λες, τι τώρα που θυμήθηκα για ιδιοκτήτης ομάδος. Ναι. Τι έγινε με εκείνο εκεί στη Μαρτίο εκεί, ένα σπορ καφέ που ήταν στα σκαριά, στα πλάνα, τι έγινε. Δεν εγκαταλείφθηκε η προσπάθεια. Εγκαταλείφθηκε. Εγκαταλείφθηκε. Στη Μαρτίου δεν είναι. Αχ, Βασίλη μου, τη διαμάντη μου στείλες. Βασίλη. Το άλλο πώς το είπαμε, ο Λούλης ο Λουλάκης. Άστα ρε, μην τα ψάχνει, μην τα σκαλίζεις. Κάτι άλλο δεν θυμήθηκα τώρα, κύριε Ραπτόπουλε. Μην τα σκαλίζεις. Θέλω να μου πείτε, πριν 40 χρόνια το μεγαλύτερο προπονητή, ένα από τους μεγάλους προπονητές των δυτικών συνοικιών, που πλακωνόταν και με τους φιλάθλους, ανέβαινε στα κάγκελα. Πριν 40 χρόνια στις δυτικές συνοικίες. Οδυσσέας οικονόμου, κύριε Ραπτόπουλε. Συγχωρέθηκε ο Οδυσσέας. Συγχωρέθηκε. Αυτός κουστάγι μου. Ο Οδυσσέας, τον έχω δει. Δεν τον πρόλαβα, δεν τον πρόλαβα. Τον έχω δει, παίζει ο Οδυσσέας Κορδελίου, τότε ξέρεις τα αεροσεκνικά παιχνίδια Κυριακή. Πρέπει να έφυγε νέος ο Οδυσσέας ο οικονόμου. Έφυγε από κακιά αρρώστια. Πρέπει πριν τα 60 να έφυγε. Ήταν εκεί, ναι, εκεί πριν. Πριν. Ξέρεις τότε τα μάτσι αεροσεκνική ήταν 9 η ώρα το πρωί το ένα, 11 το άλλο. Μία το άλλο και τρεις το άλλο. Και τρεις το άλλο. Ναι. Και παίζει ο Οδυσσέας Κορδελίου, ρε φίλε. Σε αυτό το στο κοντικάκι του κυρίου Ριαβόγλου. Ναι. Ξέρετε, εκεί που και εσείς γαλουγηθήκατε. Εκεί βέβαια. Και σε έχω και άλλη ιστορία τώρα να σε πω για το φίλο σου που πίνεις καφέ. Ποιος φίλος μου? Το Φυρό. Με ποιον πίνεις καφέ? Με τον Γιώργο το Φυρό. Βέβαια. Εγώ έπαιζα βόλεϊ άρμεγα τις αγελάδες και έπαιζα και μπάλα. Ναι, αλλά ξέρεις τι έγινε όταν ήταν ο μεγαλομέτωχος ο ξάδερφος με τις κεραίες. Που πήγε και είπε τον πρόεδρο, έφυγε ο Κουής, πάει στο γύρο, Περικλής και λέει σας παρακαλώ, δεν θα με μιλάει το Σόιλε, πρέπει να πάρουμε, λέει, τον ξάδερφο, λέει, προπονητή στην ομάδα. Έλα ρε, φύγε από εδώ πέρα ρε, φτάνει ρε. Έλεγε ναι. Ξέρεις ότι ο Φυρός έπαιξε βόλεϊ αλφα εθνική και ποδόσφαιρο αλφα εθνική. Μπράβο. Ποιος άλλος παίκτης έφτασε την πόρτα της εθνικής ομάδας στο βόλεϊ και έπαιξε και εξάρι στον ΠΑΟΚ? Αυτό δεν το ξέρω. Ο Αποστολίδης ο Κόκκινος. Ο Βλάχος που λέγανε. Ο αψηλό παιδί από την Πολύκρη, ένα γαϊδούρι. Όχι ο Κούλης ο Αποστολίδης. Ο άλλος Αποστολίδης. Το θυμούνται οι παοξίδες. Με το κόκκινο πρόσωπο, το γομάρι. Που έπιανε τον Γκούι, man to man, με τον Λόραντ. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, φίλε. Ακούγομαι. Πολύ καθαρά. Έλα, αφού είσαι. Περικουράστηκα να περιμένω, αγόρι μου. Σιγά ρε φίλε, μήπως πρέπει να πάρεις και βαρύ ένσημο να πάμε την αναμονή. Όχι, εντάξει, έτσι μου δεν θέλω. Να σου πω κάτι θέλω. Ναι. Βαρύς ακούω. Κουράστηκα, γι' αυτό περίμενα τόση ώρα. Ναι, 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 ναι. Ξαπλωμένος δεν μπορείς να είσαι με το ξαπλωμένος, δεν τώρα αυτή την ώρα δεν μπορώ να είμαι ξαπλωμένος. Συγγνώμη. Άκου, θυμάσαι όταν πήραμε τον Λόπεζ. Ναι, το στόπερ, ναι, ναι. Δεν θυμάμαι τι παιχνίδι ήταν. Πρέπει να ήταν τέτοιο καιρό περίπου. Πρέπει να ήταν. Προετοιμασίας, ναι. Προετοιμασίας, κάτι ήταν, κάτι τέτοιο, ναι. Εν τω μεταξύ έρχεται ένα φιλαράκι μου από Θεσσαλονίκη, ήμουν Χαλκιδική τότε. Και πώς γίνεται, μιλάμε, λέμε τα ίδια πράγματα ο ένας με τον άλλον. Και λέμε θα πάρουμε τηλέφωνο στο Μετρόπολης πάλι. Ναι. Εκείνη την ώρα είχαν εκπομπή κάτι παιδιά πρώτη φορά, νομίζω κάνανε. Δεν ήταν πολύ σαν και εσάς έτσι γνωστοί και τέτοια. Οπότε. Τους λέω ρε παιδιά με αυτόν τον Λόπεζ και τον άλλο. Πώς τον είδατε, ναι, ναι, ναι. Λέω, δεν, αυτοί δεν υπάρχουν, αυτοί δεν είναι για τον ΠΑΟΚ, αυτοί είναι για πουθενά δηλαδή. Και τι είπαν τα παιδιά? Και μου λέει τα παιδιά, ρε φίλε, λέει που είσαι, λέω, μες στη Χαλκιδική, ένα φιλαράκι και αράζουμε. Ναι. Μου λέει καθίστε καλά, λέει, εκεί που είστε, λέει, και μην ασχολείστε, ξέρω εγώ, και περάστε καλά τις διακοπές. Ναι. Περάσαν πόσα χρόνια από τότε, ναι. Δεν έχουμε πάρει στόπερ πίσω, κανέναν, μα κανέναν. Ο τελευταίος που πέρασε ήταν ο Κοντρέρας. Ο ηγέτης. Ο ηγέτης. Ναι, ναι. Άρα μπράβο.
αριστερά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα, δεν θέλουμε τις πατέντες Τζαβέλα, Τζιόλι και να είχαμε να λέγαμε. Αυτά πρέπει να τα ακούνε όλοι εκεί πέρα μέσα στην ΠΑΕ, που τα ξέρουν και κάνουν τα κορόιδα. Θέλουμε δύο, όπως είπες, δύο αριστερά μπακ θέλουμε. Θέλουμε άλλους δύο στόπερ. Δεξιά έχουμε. Καλό σε δεξιά. Έχουμε, αλλά Κωνσταντινίδης δεν ξέρεις άμα θα παίξει, έτσι δεν είναι? Κοίταξε να δεις. Κίτσιου για μένα είναι τελειωμένος. Δεν μπορεί. Τον είδαμε τον Κίτσιου. Άκουμε λίγο. Ο Κωνσταντινίδης φοβάμαι ότι είναι περίπτωση κατσικά. Δηλαδή ότι γεννήθηκε Fiat. Τι σημαίνει γεννήθηκε Fiat? Πόσα άλογα έχει, πόση ομορφιά μπορεί να έχει αυτό? Συνέχεια είναι στο μάστορα. Άμα το ζωρίσεις λίγο το Fiat, όχι σασμάν θα σε βγάλει, όχι το ένα θα σε βγάλει. Καλά αυτοκίνητα, όμορφα αυτοκίνητα, σου βγάζει κουσούρι όμως, είναι κουσουρλίδικα. Τώρα ακούω ο Κατσικάς δεν μπορεί να πάει στον Άρη. Στο Σαλμπίγκι δεν έχει συμπάξει στον Άρη, εγώ άκουσα το θέλουν. Γιατί όχι? Θέλουμε ένα ακόμα δεξιμπάκ. Γιατί έχουμε έναν, 1,5 έχουμε. Έτσι πιστεύω. Θέλουμε σεντερφόρ οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε σεντερφόρ. Δεκάρι, καθαρό δεκάρι. Όχι να είχαμε να λέγαμε δεκάρι, καθαρό. Θέλουμε οπωσδήποτε. Εντάξει, στα άκρα πιστεύω είμαστε ψιλοκαλά. Στα αμυντικά χαφ και εκεί είμαστε ψιλοκαλά. Δεν είμαστε τέλεια παντού. Τι ψιλοκαλά, μωρέ. Αυτός ο Χαρίσης το μαρκάρισμα χαμηλά. Μπελάς μεγάλος είναι, μωρέ, αδερφάκι μου. Μπελάς μεγάλος είναι. Βάζει το κεφάλι κάτω, σαν ουγγαρέζικο άλογο. Έχει ταχύτητα, έχει δυνατά πόδια. Έχει δυνατές επαναφορές να ανεβάζει την ομάδα ψηλά. Χαμηλά δεν μπορεί να μαρκάρει. Είναι και κοντός. Και ψηλά δεν μπορεί να μαρκάρει. Στο μαρκάρισμα υστερεί. Είναι σαν να παίζει δηλαδή. Αν παίζει ένα σαν τον Μπέλκα, ένα σαν τον Χαρίση. Και έχεις, ουσιαστικά είσαι με έναν κόφτη. Έτσι. Ξέρεις τι, το μάτς σήμερα δεν το είδα να σου πω την αλήθεια. Τι να δεις, δούλευα. Κάτι τεμπέληδες τα βλέπω. Από ό,τι άκουσα πάλι, γι' αυτό πήρα, για την άμυνα βασικά πήρα. Γιατί έχω φουσκώσει πάρα πολύ με την άμυνα. Ειλικρινά, δηλαδή από τότε δεν έχουμε βρει ένα παίχτη πίσω να είναι αυτός που θέλουμε. Δηλαδή τόσα χρόνια δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το δράδυ. Κακό είναι ότι ο Ολυμπιακός παραμένει με βαλούτες και αργούς. Και εσύ δεν κάνεις την υπέρβαση. Θα πάλι 50 βαθμούς πάνω από εμάς. Δεν κάνεις την υπέρβαση, τα λέμε, για χαρά. 50 και 30 βαθμούς, ξεχάστε τα φέτος. Αλλά δεν κάνεις την υπέρβαση. Τώρα πρέπει να κάνεις την μπούκα. Έπο και ο Μαδάρα. Έπο και ο Μαδάρα, το πάρεις. Γιατί το πάρει ΑΕΚ, αν δεν το πάρουν αυτοί. Τέταρτος από το τέλος. Καλημέρα. Ε. Μάλιστα. Έλα ρε Κωστά, καλημέρα. Τι λέει, έχει δουλειά όξο? Τίποτα δεν έχει, τίποτα. Πάλι δεν έχει τίποτα. Ε, καλοκαίρι θα κάνουμε υπομονή. Σάμα της και εμείς δουλειά έχουμε, νομίζεις, μέχρι τις 20 Αυγούστου. Να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Δεν μου λες λίγο. Δεν γίνεται, φίλε μου, ορισμένοι που παίρνουν από σταθερό, να παίρνουν στο τέλος, δηλαδή να τους βγάζει στο τέλος ο Γιάννης. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται. Δηλαδή τώρα πήρε ο άλλος από την Γαλλία. Δεν φαίνεται, μου λέει ο Γιάννης. Δηλαδή από πού είναι. Δεν φαίνεται, ναι. Από πού είναι. Εντάξει, μπορεί να κρίνει αυτοί που παίρνουν, ας πούμε, από σταθερά. Συνήθως να πούμε παίρνουν συνέχεια και φέρετε τα λεφτά νούμερα. Μπορεί να το δει. Αλλά σου λέω ότι τώρα ο άλλος έρχεται, λέει... Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται. Θα καταλαβαίνει μόνο ο ίδιος. Μιλάει για παλιά ξενοδοχεία που δεν υπάρχουν, για μαγαζιά που δεν υπάρχουν, για αθλητές που έχουν πεθάρει εδώ και καμιά 20 ετία, να πούμε, και προπονητές που έχουν πεθάρει πριν από 30 χρόνια. Τα λέει μόνος του, τα ακούει μόνος του. Είναι βαρετό, ρε φίλε, κάθε φορά. Δεν γελάμε πλέον. Ναι. Εντάξει, φτάνει. Δεν είναι. Ούτε είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Αν να πει κάτι, να πούμε ένα επικοδομητικό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν λέει τίποτα. Θυμήθηκε το συγχωρεμένο τον οικονόμου τώρα, να πούμε, που πέθανε. 63 χρονών πέθανε. Τέλος πάντων. Εγώ πήρα παρεμπιπτόντως, γιατί άκουσα λίγο και τον Ηρακλή και τον πώς το λένε. Παπαθανασάκη. Ναι, τον κύριο Παπαθανασάκη. Εσύ, ναι. Κύριος, ναι. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά. Συγγνώμη λίγο. Και ζητάω και τη γνώμη, ας πούμε, του παιδιού που είναι Ηρακλής. Στην προκειμένη περίπτωση κυνηγάνε τον Παπαθανασάκη. Πες ότι ο Παπαθανασάκης παίρνει το 1.200 και φέρει, που δεν νομίζω. Αλλά λέω ότι το παίρνει και φέρει. Ποιος είναι χαμένος, ο Ηρακλής ή ο Παπαθανασάκης? Τι εννοείς, αν πάρει τα λεφτά σε προσωπικό λογαριασμό και σηκωθεί και φύγει? Ναι, δεν σ' ακούω, γιατί σ' ακούω μόνο από το τηλέφωνο, δεν σ' ακούω καλά. Φωνάζε, ρε, γιατί... Λοιπόν, κοίταξε, τη δεδομένη στιγμή, όταν ήρθε και ανέλαβε
την ομάδα και έγινε αυτό που λέμε η αλλαγή του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών, ελέγχθηκε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Νομίζω ότι εμείς δεν είμαστε ηλεκτρικός μηχανισμός για να ελέγξουμε το τι ροή θα έχουν τα χρήματα. Σου λέει άμα φύγει για την κοπανίση. Ποιος τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, μπορούμε να αλλάξουμε κάτι. Είναι, να σου εξηγήσω εγώ πώς το σκέφτομαι το θέμα. Δηλαδή τι εννοείς. Ήρθε, ανέλαβε έναν Ηρακλή ο οποίος ήταν διαλυμένος στη Β' Εθνική και ο Θόδωρος ο Παπαδόπουλος είχε τα προβλήματα υγείας του, δεν θα πήγαινε παραπάνω. Δεν αγαπήθηκε τον κόσμο του Ηρακλείου, αίγυπτος και κυνηγήθηκε, να λέμε και τις αλήθειες. Θα έμενε ο άνθρωπος... Ο καημένος έχει ακούσει τα εξαμάξια από εμάς. Ναι, εντάξει. Κλάψας τον έχουν πει, τι απίστευτες ανακοινώσεις έχουν βγει, τι στη μέρα παιχνίδια έχουν υπονοηθεί. Ο άνθρωπος ζωή έδωσε. Λάθος έχουν και με τον Θόδωρο τον Παπαδόπουλο. Άλλο αν δεν ανεβήκανε. Αν δεν ανεβήκανε, δεν φταίγανε. Δεν έφταιγε ο Θοδωρός. Κοίταξε, όταν ήρθε στη τελική συνέλευση του Γαψή, ο άνθρωπος είπε επιλέξει. Έχω ένα καθαρό αφημί και από εσά ζητάω 3.000 εισιτήρια για να μπορώ να επιβιώσω. Στη Γάμα Β' Εθνική. Το είπε ο ίδιος μόνος του. Δεν μπορεί να τραβήξει το καράβι. Έφτασε η ομάδα. Παίρνει ο Παπαθανασάκης μέσω Σεντελίδη, μέθεσο δεν ξέρω εγώ. Τώρα έχουν κάνει το Σεντελίδη. Ξέρω εγώ. Ψιλοαπατεώνα να πούμε. Καλά, κοίταξε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο τον κυνηγάνε. Με ποια θεσμική ιδιότητα μπορούμε να το κάνουμε σε αυτό. Απλή φίλαθλοι μας. Για πελάτες. Ποιο λόγο άσχημη είναι η ιδιότητα. Δεν με ενδιαφέρει η ιδιότητα, ρε φίλε. Δεν είναι έχουμε... τρελή, είναι ηλίθι, είναι λογική. Είναι, δεν με ενδιαφέρει τι είναι. Εγώ θέλω να μάθω το λόγο που τον κυνηγάνε. Υπάρχει, έχουν αυτοί από πίσω κάποιον. Α, εννοείς αν υπάρχει εναλλακτική. Να πάρει την ομάδα και να την πάει τρενό. Εσείς τους παράγοντες του Άρη, γιατί τους κυνηγούσατε? Άλλες εποχές εκείνες, φίλε. Άλλαξαν οι εποχές. Εκείνες, εντάξει, μπορεί να γίνουν και οι ίδιοι παράγοντες. Άφησε να σε πω λίγο. Εσείς του, όταν λες, γιατί τους ακούω πολλές φορές να το λες αυτό. Για πες μου τους παράγοντες που κυνήγησε, έναν-έναν. Που κυνήγησαν οι Αριανοί. Λάμπρος Γράντας. Λάμπρος Γράντας, Κοντομινάς, Λάξιο Ανίδης, Δασιγέννης. Άκουσε, καλ... έναν. Από τον Παπαθανασάκη καλύτερη πάντως μια φορά ήταν. Έναν. Κυνηγήσατε τον Γράντα. Δεν έπρεπε. Έριξε την ομάδα στην Β' Εθνική. Δηλαδή η Ηρακλήδης, εγώ δεν λέω ότι δεν έπρεπε. Εσείς δηλαδή ο Ηρακλήδης, γιατί να μην κυνηγήσω τον Παπαθανασάκη. Γιατί τον έριξε στην Β' Εθνική. Το Δασιγέννη, γιατί τον κυνηγούσατε και τα φαντάσματα. Σας έριξε κανένας Β' Εθνική. Κοίταξε. Ο Δασιγέννης, ναι, δεν κυνηγήθηκε γιατί. Ήτανε, έκανε ατασταλίες το ένα ή το άλλο. Τη Λακού, γιατί την κυνηγούσατε? Η Λακού δεν ήταν μεγάλο μέτοχος. Α, ναι, δεν ήταν. Ω, σωστό, ναι, πρόσαν πρόεδρος. Ναι. Πρόεδρος ήταν η Λακού. Πες μου τον Γκάλεν. Τον Γκάλεν, γιατί τον Πες μου ένα πρόεδρο του Άρη που έκανε τη διαφορά, ρε φίλε, τόσα χρόνια. Τον Κοντομινά, γιατί τον κυνηγούσατε? Ήταν... Δεν τον κυνηγούσαμε. Τον Κοντομινά τον λέγαμε βγες μπροστά. Σε κλέβουν, βγες μπροστά, φαινότανε. Σε κλέβουν, αλλά πού να ξέρουμε ότι ήθελε. Ποιος τον έκλεβε? Να τον κλέψουν. Πού να το ξέρουμε εμείς? Ποιος τον έκλεβε? Αποδείχτηκε ότι ήθελε να τον κλέψουν. Ποιοι τον έκλεβαν? Άλλο πράγμα έκανε ο Κοντομινάς στον Άρη. Λοιπόν, άρα στον Άρη δεν υπήρχε. Κυνηγήθηκαν αυτοί που κυνηγήθηκαν, γιατί κάτι. Ποιος παράγοντας αγαπήθηκε στον Άρη? Τον Καλαϊτζή, γιατί τον κυνηγούσατε? Τον Γκάλεν. Δεν ανέβασε την ομάδα, ρε. Τον Γκάλα. Τον Γκάλεν. Τον Γκάλας. Τον Γκάλας. Τον Γκάλας. Τον Γκάλας δεν τον κυνηγήσει κανένας. Τον Καλαϊτζίδη δεν κυνήγησαν, γιατί αυτός ήταν υπέτειος και κανονικά και ο Γκάλας πρέπει να κυνηγάει τον Καλαϊτζίδη. Γιατί έβαλε τόσα λεφτά ο άνθρωπος, 800, 700, 600, πόσα έβαλε και την ομάδα δεν την ανέβασε. Δηλαδή έτσι πως πάει, θα γίνει λατζιέρης ο άνθρωπος πάνω από θα πάρει όλα τα λεφτά. Γιατί δεν το βλέπω να ανεβαίνει. Τα λέμε για χαρά. Ωραίος. Ωραία, μου αρέσουν αυτά. Λέει, τι πιο κυνηγήσαμε εμείς. Λέει, τον κυνηγήσε με αυτή εδώ. Το Γράντα, λέει, μας έριξε. Μ' αρέσει η επιχειρηματολογία εμένα. Το Γράντα, ναι. Γράντας όμως είχε κακούς συνεργάτες. Δεν έχει σημασία, σου λέει γιατί. Κάποιος έφερε παίχτες τότε. Καλημέρα. Μεγάλος μάνατζερ. Ναι. Καλημέρα, αδερφέ. Ναι. Καλημέρα, αδερφέ, τι κάνεις. Έχω μια απορία να μου λύσεις. Ναι. Άμα βγει Παπαθανασάκης και Κόκκινος να φάνε, ποιος θα πληρώσει? Τον εστιατόρα φαντάζομαι. Ο εστιατόρας που είχε χρεωμένο το τραπέζι θα πληρώσει. Ποιος θα μπουκώσουν και δυο μέσα στην τουαλέτα και δεν μπορούν να βγουν. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ παίρνω από Γιάννα, έχουμε γιορτή αύριο. Ναι. Σήμερα πλέον. Σήμερα. Ναι. Κάντε και είδα κάποια σκηνικά, αλλά Super 3 δεν μου άρεσαν αυτά στη Λίμνη. Δηλαδή. Με τις δάδες τα λοιπά. Εντάξει, εντυπωσιακά τα θεωρώ περιτά. Γιατί ρε. 50 χρόνια για τον Μπάς. Εμείς εδώ πέρα δεν το κάναμε επειδή το κάναμε Super 3, το κάναμε επειδή γουστάραμε εμείς. Εντάξει.
Θυμιζάδε εποχέ. Εμένα δεν μου άρεσε η εικόνα. Εντάξει, είναι μια. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι καλά. Εντάξει. Εύχομαι λοιπόν, τα καλύτερα απλά... στον Μπάς. Για πες μου λίγο, ήμουν καλό στην προσέγγιση αγωνιστικά. Αυτή θα είναι πάνω κάτω η δεκάδα που θα κατεβάσει η ομάδα. 3-5-2. Αυτή θα είναι, αναγκαστικά θα παίξει ο Φερφελής μπροστά, δεν υπάρχει άλλο αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραίο σέντερ φορ. Ο Γιάκος από πίσω υποστήριξη. Ο Φερφελής, φίλε. Ο Φερφελής, φίλε, φέτος θα κάνει καλό πρωτάθλημα. Άκουμε που σου λέω. Αυτό το παιδί δεν έχει πάρει μάτσα. Είναι καλός ποδοσφαιριστής, αλλά δεν έχει πάρει μάτσα. Αριστερά του Ιράθ την πάρει ο Ναδάλες, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι, όπως τα πες. Ο Καρανίκας, 30 στα χάφτα και είναι. Μακάρι, δεκάρι, ποιος θα παίξει δεκάρι. Ο Γιάκος. Ο Ηλιάδης θα έχει θέση στη φετινή ομάδα των Ιωαννίνων. Ο Ηλιάδης θα μπει βασικός ή ποιος θα Ηλιάδης. Ο Ηλιάδης πήγε Πλατανιά. Α, έφυγε. Έχει κι άλλο Ηλιάδη. Ένα... Α, ο άλλος του πας, ναι, ναι. Πας έφυγε, πήγε Πλατανιά εδώ παρακολουθεί. Γιατί ο άλλος του Ηλιάδης έχει. Άρα και αυτός είναι απώλεια. Είναι απώλεια. Ήταν. Παίχτης βασικό, βασικός, όχι βασικός, απληρωματικός, καλός όμως. Μέτρια στόπερ έχετε, φίλε. Μπέριος, Μιχαήλ και... Μέτρια στόπερ έχετε, μέτρια στόπερ έχετε. Εμείς δεν πάμε να πάρουμε ούτε ο UEFA, ναι, ναι, όχι, όχι, ούτε έγινε. Να σου πω κάτι, φίλε μου, ξέρεις τι με ενόχλησε, το Χριστοφασίλη. Είναι εντάξει το πρώτο ευρωπαϊκό που είναι στην ιστορία του ΠΑΣ. Οι τιμές των εισιτηρίων είναι απαράδεκτες. Εντάξει, με την Old Greenland παίζεις, εντάξει, μην τρελάθουμε τώρα. Τι 30 ευρώ και 20 ευρώ στις τέτοιες εποχές. Είναι απίστευτο τραγικό. Ο Γιάννης πιάνει το. Είναι τραγικό. 20 ευρώ το πιο φθηνό εισιτήριο με την Νότ Γκρέναλ παίζει. Εντάξει, είπαμε. Σοβαρέ. 9 η ώρα λοιπόν και σχολιάζουμε το βράδυ το μάτσο. Το δέχομαι. Τα λέμε. Καλή τύχη στο μεγάλο Πας Γιάννενα. Για χαρά. Πας. Είπαμε. Πας Κλαρίνο, Τσίπουρο. Μην το λέμε μετά. Όχι. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Στον αέρα είσαι, φίλε. Ήσουν, πάμε στο τελευταίο, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ακούγομαι. Πολύ καθαρά. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα και στο Βασίλη. Ηρακλής, είμαι μια παρατήρηση για σένα. Λοιπόν, διάλυσα να ρωτήσω εγώ με ποδοσφαίρου και παικτών και τα σχετικά και μπράβο. Λοιπόν, στο Βελίδι έχει πέσει τέρμα έξω. Δεφορμάρισμα και φορμάρισμα κόμπα μου είναι 20-30 μέρες. Δεν είναι ούτε 6, ούτε 7, ούτε 8, ούτε 10 μήνες, έτσι. Ο τύπος είναι κοντός, χοντρός, σχετικά απροπόνητος, δεν είναι για να παίξει έναν μεγαλύτερο σύλλογο από τα πάντα από τον Μπας Γιάννενα. Προφανώς έχει κάποια συμπλέγματα, ξέρω εγώ. Εντάξει, παραδέξου, το έχεις πέσει έξω, δεν είναι κακό. Μη λες τώρα ότι έκανε μεταγραφή στον τεφορμάρισμα, αυτό δεν είναι προφανώς ιδεολογία για μια τόσο μειωμένη απόδοση ενός παίκτη. Λοιπόν, πάει αυτό. Αν έχεις κάποια διαφωνία, μου τι λες, έτσι δεν είναι. Συνέχισε. Λοιπόν, τώρα στο Βασίλη λίγο. Λοιπόν, για την ομάδα μας λίγο συγκεκριμένα. Λοιπόν, πιθανότατα κάπως ενδιάμεσο να γίνουμε νίκη Βόλου. Διαφωνείς, συμφωνείς, Βασίλη μου? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να προδικάσει το μέλλον, αλλά η υπάρχουσα κατάσταση, εντάξει, δεν είναι και πλέον ευίωνη. Να πεις ότι θα αντέξει το καράβι. Καταρχήν, προκαταβολικά, συγγνώμη για τη διακοπή, είσαι ο μόνος συμφύλαχλός μας, ο οποίος πραγματικά σε όμορφη γνώμη του, γιατί καταρχήν έχει ένα υπόβαθρο το οποίο. Κοίταξε, θέλω να ελπίσω ότι θα γίνουμε νίκη Βόλου, όχι γιατί έχω κάτι με την ομάδα της νίκης προσωπικά, αλλά νομίζω ότι έχουμε ακόμα έστω το λαϊκό αίσθημα για να το γλιτώσουμε, έστω και την ίσα τη στιγμή. Κοίταξε να δεις, το θέμα, Βασίλη, είναι ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν. Δεν γνωρίζω τα νούμερα, δεν είμαι λογιστής ΠΑΕ και δεν ξέρω. Θα πάρεις το 1-200 και το βάλεις εκεί που πρέπει κανονικά, βγαίνουν τα νούμερα. Αν τα φάει ο άλλος σουβλάκια και σουτζουκάκια, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Ούτε αυτό νομίζω ότι αρχή. Η ομάδα δεν έχει ασφαλιστεί για το ρολόι και ενημερώσει. Αυτό είναι μεγάλο αγκάθι, το συζητάμε. Πρέπει οπωσδήποτε να. Δεν μπορεί να κάνει απολύτως καμία μεταγραφή. Έτσι. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή η ομάδα χρειάζεται δίκηση πάνω απ' όλα. Ναι. Εγώ τώρα σου μιλάω για πρακτικά ζητήματα και αυτό που λες είναι ένα πρακτικό είναι το ζήτημα. Η ομάδα δεν έχει λοιπόν φορολογική ισοτιμότητα. Πράγμα που σημαίνει ότι οι μεταγραφές δεν μπορούν να γίνουν. Υποτίθεται ότι πήραμε ένα παλικάρι για 19 χρόνια που αφού το πήραμε στην Αθήνα, με ποιο τρόπο τον πήραμε, πώς τον ανακοινώσαμε, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Παραντάζομαι ότι. Το λάσκαρε από το φωστήρα, γελάει ο κόσμος. Αυτό νομίζω. Δεν έχει σημασία. Εγώ τώρα σου μιλάω για την πρακτέου, πώς τον ανακοινώσαμε, από τη στιγμή που δεν έχουμε τώρα. Χωρίς φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, να ξέρεις, δεν παίζουμε στο πρωτάθλημα. Καταρχήν. Μα αυτό είναι το θέμα. Με ποιο τρόπο τον ανακοινώσαμε, ούτε ξέρω. Αποβάλλεις από επαγγελματικές κατηγορίες. Είναι βασικά. Από την ΠΑΕ. Έχουμε αυτή τη στιγμή μηδέν. Καλά, εντάξει. Βέβαια, δεν έχει βγει και ανακοίνωση, αλλά
Θα πρέπει εδώ να πέσουν λίγο οι τόνοι και να αφήσουν τον Ποθαρσάκη να έρθει στη Θεσσαλονίκη και να λύσει τα προβλήματα από εδώ. Δεν γίνεται αυτό, Βασίλη, που λες. Θα πρέπει να πέσουν οι τόνοι, δυστυχώς ή ευτυχώς. Αυτός έχει το καρπούζι και το μαχαίρι, έχει το 99% των μετοχών. Αυτός θα βρει τη λύση. Αυτό δεν λέγεται κάτι. Θα πρέπει να δώσουμε λίγο ηρεμία στην ομάδα και εμείς, να κάνουμε λίγο πίσω και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Δεν μπορείς να έχεις τέτοιο κλίμα ταμένο. Ο τύπος έχει φάσα μπατήρι. Καλά, κοίταξε. Θυμάσαι ένα περιστατικό με Λόπες, τους μείον τρεις. Μας είχε τρυπήσει η Λάρισα. Που ήξερε η Λάρισα ότι πάμε για αφαίρεση βαθμών. Τα λέγαμε από τότε. Κάποιοι όμως ήταν μαζί του. Αυτός ο τύπος, κοίταξε, όταν δεν υπάρχει καμία λύση στον ορίζοντα, προφανώς οι φύλαθλοι πιάνονται από τον πρώτο τη χάρα που εμφανίζεται μπροστά του. Κοίταξε, επειδή έχουμε ζήσει εποχές, Τάκη. Μεταξύ Βαρδογιανέων και Λάρισα και να πηγαίναμε εκεί. Ξέρεις κάτι, φίλε μου, που δεν ξέρω πώς είναι το όνομά σου. Αυτή τη στιγμή πιστεύεις ότι ένας σοβαρός άνθρωπος θέλει να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, τύπου Κοστούλα, θα σου πω εγώ, που έχει το Πανετολικό, θα ερχόταν ποτέ στον Ηρακλή με την υπάρχουσα κατάσταση που όλοι θέλουν να παρεμβαίνουν και να ασκούν κομμάτι δίκης της χώρας. Αυτό που λες τώρα είναι. Είμαστε ένα κακό μαγαζί. Το πρόβλημα είμαστε εμείς πλέον. Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό. Είναι ένα βασικό κομμάτι διαφωνίας που έχω μαζί σου. Εγώ ποτέ δεν υπηρέτησα το παρικό κίνημα. Από συνεδριακές άποψεις σήμερα θα απλώς φύλαθος. Εγώ πάντως με ανθρώπους που είναι εκτός Ηρακλή και τα βλέπουμε πιο ψυχρά και αντικειμενικά τα πράγματα, λένε ρε παιδιά, η κατάσταση εκεί είναι εκτός εαυτού. Δηλαδή, να πας, πες μου έναν οικονομικό παράγοντα στον Ηρακλή που μπορεί να προσέφερε, να έβαλε κάποια λεφτά, που δεν απαξιώθηκε από τον κόσμο του Ηρακλή τον ίδιο. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Το περιστατικό που έγινε όταν ήσουν με τους γονείς του 13, καθόμουν με τον αδερφό μου 3 χιλιάδες παραπάνω. Λοιπόν, απαράδεκτο, εντάξει, τώρα δεν θέλω να το ξανασυζητήσω. Όχι, δεν θα κάνω, απλά κάνω μία αναφορά. Έχεις κάποιο κόλλημα, δικαιολογημένο ή μη. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Δημοκρατικά πλήρωσα κάτι και δεν μπορεί κανείς να μου απαγορεύσει το να πηγαίνω στο γήπεδο να δω την ομάδα που αγαπάω. Αυτό το πράγμα αγγίζει τα φασιστικά όρια, εντάξει. Οι άνθρωποι συγκεκριμένοι έχουμε δει πολλά περιστατικά. Δεν θέλω να αναφερθώ ξανά. Τι Ηρακλή Ζάκηθος έχουμε βιώσει. Πίσω από τα χειρόμετρα να ξέρει, δέσμε τον Ηρακλή. Απλά σου λέει στο ανέφερα για τον εξής λόγο. Μα δεν φταίω και σε κάτι. Εγώ κάνω καλοπροαίρετη κριτική. Βλέπω κάποια πράγματα και μιλώ ψυχρά και αντικειμενικά. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν επενδυτής και έβλεπα αυτές τις συμπεριφορές στον Ηρακλή, τη βία, την ανομία, τα face control στο γήπεδο, θα γουστάρω εγώ, θα έρθει αυτός. Όχι περουκόσκυλο, όχι από εδώ, όχι από εκεί. Τι να έρθω να επενδύσω. Πολύ σημαντικό. Ένα ήρεμο περιβάλλον κάνει καλό. Επιτέλους, ας εξασφαλίσουμε το ήρεμο περιβάλλον. Σίγουρα. Αυτό που σου λέω είναι το ιδανικότερο. Εγώ τον Παπαθανασάκη δεν τον αγαπώ, ούτε θα τον αγαπήσω ποτέ. Για κανένα λόγο. Αλλά αυτή τη στιγμή, τι να κάνουμε. Αυτό που λες σημαντικό είναι, αλλά είναι δευτερότριτο. Το σημαντικότερο για μένα είναι αυτό. Εντάξει. Και ξέρεις τι θέλω. Θέλω μια ομάδα να έχει καθαρό ποδοσφαιρικό αφήγημα. Να μου πει μοντέλο βιωσιμότητας. Ναι, θα πουλάω παίχτες. Ναι, θα κάνω αυτό. Δεν μπορώ εγώ τώρα να κάθομαι και να λέω. Λοιπόν, Βασίλη, άκουσε με λίγο. Αυτά όμως με έναν άνθρωπο σύμφωνοι και όλα και προσυπογράφω. Αυτά όμως με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ένας κανονικός επιχειρηματίας. Όχι ένας θεόσταλτος πουθενάς, ανεπάγγελτος. Πιθανότατα απατεώνας, συγγνώμη για να. Εντάξει, δεν μπορώ να το ισχυριστούμε αυτό γιατί. Πιθανότατα. Εντάξει. Αυτά που λες λοιπόν συμβαίνουν στις κανονικές συνθήκες. Δυστυχώς εμείς δεν πρέπει να προσεγγίσουμε ένα κανονικό επενδυτή. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Εντάξει, η Θεσσαλονίκη έχει. Γενικότερα το έχει το πρόβλημα η Θεσσαλονίκη, όχι μόνο ο Ηρακλής. Το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα τοξικό. Έχει ο ΠΑΟΚ επενδυτή, οφείλει όσο τον έχει να πάρει τίτλους. Από το πορτοφόλι του καλύπτει. Ναι, να πάρει τίτλους. Για να θυμούνται οι παοξίδες στην εποχή Σαββίδη ότι πήραν και κάνα πρωτάθλημα και κάνα κύπελο. Δεν βγαίνει. Όχι κύπελο, πρωτάθλημα να πάρουν. Γιατί αν θα βγει ο Σαββίδης και έρθουν πάλι οι γούμενοι και οι παγώνιδες και οι παπαβραμίδιδες που είναι φίλος μου ο Νίκος και τα λοιπά, βρώμα η δουλειά. Κοιτάξτε. Βρώμα η δουλειά. Δεν υπάρχει φράγκο. Ο ΠΑΟΚ οφείλει εκτός από το κομμάτι το οικονομικό που είναι πολύ καλά να περάσει. Και στο αγωνιστικό κομμάτι, γι' αυτό εγώ φωνάζω, γι' αυτό εγώ στην τακτική επάνω και στο ποδόσφαιρο επάνω έχω απαιτήσεις από τον ΠΑΟΚ, δεν έχω από τον Άρη και τον Ηρακλή. Λέει, θα έρθει, λέει, ο τάδε παίκτη τον Άρη. Για τον Άρη καλός είναι. Θα έρθει ο τάδε παίκτη για τον Ηρακλή. Και τον Ηρακλή καλός είναι. Αν μου πει για τον ΠΑΟΚ, έχω άλλο κριτήριο. Το τραπεζάκι στο Μακεδονία Μπαλάς αρχίσει από. Έχω μια απορία. Η ομάδα του ΠΑΟΚ, το μπάτζετ τη.
το βγάζει μέσα από τα έσοδα που δημιουργεί μέσα στη χρονιά, από Europa League, από διαρκείας, ή πρέπει ο επενδυτής να καλύπτει τρύπες, ζημιές. Και από άλλα βγάζει. Δεν είναι όμως αυτά τα οποία μπορεί να εμφανιστούν, αυτό που εννοείς. Και από άλλα βγάζει, και καλά κάνει και βγάζει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εγώ δεν το ενστερίζω με αυτό. Θέλω τα πάντα να είναι καθαρά για να... και να φορολογούνται. Είπα εγώ για μη να αποδίδονται πίσω στο ελληνικό δημόσιο. Έχει έξυπνο τρόπο να βγάζει. Εγώ εμένα δηλαδή, με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει ότι ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ στις δουλειές του, στις συναλλαγές του, στην ομάδα αλλά και εκτός ομάδος είναι κύριος. Δεν το ξέρουμε στη Θεσσαλονίκη τη λέξη κύριος. Ξέρουμε απατεώνας, λοποδίτης, αυτό κτλ. Και στις ομάδες και γενικά. Έχουμε κάποιον που είναι κύριος. Εντάξει. Μέχρι και η οικογένειά του και ο γιος του που το λέμε Μίκη και κάνουμε πλάκα είναι κύριοι. Μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής είναι κύριοι. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Τώρα πάνω στην μπάλα έχω εγώ πολλές ενστάσεις. Αλλά δεν μπορεί κανένας να πει κατέβω εγώ στην Αθήνα και αν μου πει στη Θεσσαλονίκη έχω το Σαββίδι θα πω. Στα λεφτά. Μπάλα, μα μπάλα δεν είναι. Ακόμα μπάλα δεν είναι. Άμπαλος. Τα πέντε πρώτα χρόνια ο Κόκαλης τι μπάλα έκανε. Τι έκανε? Πέντε χρόνια όταν ξεκίνησε ο Κόκαλης. Το προετοίμαζε. Μετά την πενταετία δεν ξεκίνησε. Εξηγένει τον Ολυμπιακό. Πολύ σημαντικό. Ο Σαββίδης τι έχει κάνει? Εξηγένει τον ΠΑΟΚ. Εκεί που ήταν ο ΠΑΟΚ φίλο κρεμάμενο πλέον δεν χρωστάει. Και βέβαια ο Κόκαλης για γέλια ήταν ο ΠΑΟΚ. Από το Πασόκ να τον στηρίζει και τον έκανε ένα μέγεθος σοβαρότατο. Για να πούμε μια μεγάλη αλήθεια για τον Ολυμπιακό, ήταν πολύ τυχερό στο momentum όπου γιγαντώθηκε το Champions League ως θεσμός και ήταν πολλά έσοδα. Οπότε δεν χρειάζεται πλέον να βάζει ο επενδυτής το χέρι στην τσέπη. Πήγαμε. Γιάννης Χιλιτίδης. Φιλιά, τα λέμε αύριο. 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 Φιλιά, τα λέμε αύριο.